Και μόνο μια ομάδα προκρίνεται. Και θέλουμε με το τέλος του αγώνα αυτή η ομάδα που θα προκριθεί να είμαστε εμείς. Κάνατε την υπέρβαση στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν ήσασταν το φαβορί. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και στην παράταση ήσασταν εξαιρετικοί. Πιστεύετε το έργο σας απόψε είναι ακόμη πιο δύσκολο? Σίγουρα είναι πιο δύσκολο. Η CSKA είναι πιο μεγάλη ομάδα, πιο δυνατή ομάδα, πιο έμπειρη ομάδα. Και θεωρούμε ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το παιχνίδι. Όμως θέλω να πιστεύω ότι έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, είμαστε έτοιμοι και όπως είπα, ευελπιστώ να δώσουν τα κορίτσια ό,τι έχουν και δεν έχουν στο γήπεδο, ώστε να πανηγυρίσουμε εμείς την πρόκληση. Αν καταφέρετε να πάρετε αυτή την πρόκληση, θα είναι μια από τις πιο ιστορικές βραδιές από τη μέρα ίδρυσης των Απολλωνέτης. Σε αυτή τη φάση έχουμε ξαναπεράσει αρκετές φορές. Όμως έχουν μεγαλώσει οι διαφορές μεταξύ της ομάδας μας και ομάδων μεγάλων της Ευρώπης. Έχουν ήδη μπει μεγάλες ομάδες αντρών και έχουν φτιάξει γυναικείες ομάδες, παραδείγματος χάρη CSKA Μόσχας. Τα μπάτζετ τους είναι τεράστια πλέον, οπότε θα είναι ιστορικό, διότι θα έχουμε προκριθεί μετά από καιρό σε αυτή τη φάση και ευελπιστούμε ότι με την πρόκριση θα μπορέσουμε να κάνουμε και το βήμα παραπάνω. Σας ευχαριστήσω την καλύτερο στο απόψινο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τη Cytavision που κάνει δυνατή τη μετάδοση ενός τέτοιου αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά, Ανδρέα, από εμένα και τον Ανδρέα Μαραμά. Μάλιστα, Χαράλαμπε, ακούσαμε τη σημαντικότητα αυτού του παιχνιδιού και το πώς το βλέπω στον Απόλλωνα. Να θυμίσω πως η τελευταία φορά που πέρασα στους 32 η Λεμεσιανή ομάδα ήταν το 17-18. Την περσινή περίοδο έμειναν στο δεύτερο προκριματικό γύρο, που στην ουσία είναι ο γύρος που ακολουθεί, αλλά έχει τη σημασία του γιατί οι αλλαγές οι φετινές, και αυτό σημειώσατε και οι δύο, φέρνουν πολύ πιο μεγάλους αντιπάλους, όπως ήταν η Δυναμό Μίνσκ και είναι και απόψε CSKA Μόσχας. Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ για αυτό το πρώτο ρεπορτάζ. Περνάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την δεκάδες των δύο ομάδων και βεβαίως τη σέντρα του αγώνα. Thank you.
Επιστροφή, φίλες και φίλοι συνδρομητές, στη ζωντανή μας σύνδεση στο Σύριο Στάδιο, από εδώ που βρισκόμαστε, για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Apollon Ladies και CSKA Μόσχας. Αγώνας που είναι μεγάλος τελικός του μίνι τουρνουά που φιλοξενείται στην Κύπρο, με την ομάδα μας, την Apollon Ladies, να αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ρωσίας και βάζει μπροστά της, έχει μπροστά της πιο σωστά, ακόμη ένα τεράστιο εμπόδιο να αντιμετωπίσει για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Πρωτού πούμε περισσότερα, να δούμε πώς αγωνίζονται οι δύο ομάδες, ξεκινώντας από τις Apollon Ladies, με την Baldwin στο τέρμα, πήγε πέρα Ματίρτα Μπράμο, Μαρία Ιωάννου, Lockwood, Βίσκο, Χμίροβα, Σοφία Χάκμαν, Τόρτις, Σίξου Δόρτιρ, Νίκολ Λέστερ, Κριστίνα Φρίτα και Κρίστεν Ρίξ, οι 11 εκλεκτές για τον Kim Lars Bjørkegren. Για την CSKA, το ντουα είναι στο τέρμα, πήγε πέρα Γιάνκοβιτς, Νταμιάνοβιτς, Ογκουένε, Σμύρνοβα, Κοζιρένκο, Μιασνίκοβα, Ορτέγα, Πλέσκοβα, Τσερνομύρτινα και Πόστεβα, οι 11 εκλεκτές για τον Σεργέι Λαβρεντίεφ. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι η Μαρία Μαρότα από την Ιταλία, με βοηθές της Τζούλια Τεμπεστίλη, που είναι συμπατριώτησά της, την Άιτα Ιουσούφοβιτς από την Βοσνία, τέταρτη είναι η Τάνια Ράτσιτς, επίσης από Βοσνία, UEFA Delegate Γιάννα Καπάσογλου. Οι παίχτριες εισέρχονται σιγά-σιγά στον αγωνιστικό χώρο, πρώτα αυτές που θα βρίσκονται στον πάγκο, σε επιπλέον επιλογές, να τις πούμε και αυτές. Μαρία Ματθαίου, ένα πληρωματικό τερματοφύλακα για τις Apollon Ladies. Στέφη Χάρτη, Μαρία Παναγιώτου, Άντρια Ευστρατίου, Ελίσα Πεθοπόγκ, Μαριλένα Γεωργίου, Μπιατρίς Φοντσέκα. Η μία αλλαγή που κάνει σε σύγκριση με τον αγώνα της Τετάρτης και τον αγώνα κοντά στη δύναμο Μίτσκο Λάρς Μπιόρκεγκρεν. Αφήνει στον πάγκο την Φοντσέκα και ξεκινάει τη Μαρία Ιωάννου στην επιστροφή της στην ομάδα. Πέρασε αρκετά χρόνια μετά από αρκετά χρόνια και όλα στην επιστροφή της. Κυγή Γινοσίδου, Ελένη Γιάννου, Μάρκαρετ Οκόν Ετίμ και Ολίβια Ανοκόιε είναι οι επιπλέον επιλογές για το Kim Lars Bjørkegren. Για τις Ρωσίδες, η Ανανίεβα, Σερμπάκοβα, Καραντάσοβα, Κόρτον, Πέτροβα, Κοβαλένκο, Γιατσέγκο, Ερμάκοβα, Αλέξεβα, Μανουήλοβα, Κίσκονεν, Σκότα είναι οι επιπλέον επιλογές για τον Λαβρεντίεφ, που κάνει δύο αλλαγές σε σύγκριση με την αναμέτρηση απέναντι στη Σουόνσι Ουαλίας. Οι Κόρτον και Κοβαλέγκο μένουν στον πάγκο. Στη θέση τους ξεκινούν οι Ογκουένε και Πόστεβα, η μία στο επιθετικό άκρο, η άλλη στη μεσαία γραμμή. Για την Μαρία Ιωάννου έχει ενδιαφέρον να δούμε πού ακριβώς την επέλεξε ο Kim Lars Bjørkegren να αγωνιστεί. Σύμφωνα με το γραφικό της UEFA, είναι στο άκρο της επίθεσης. Ως επί το πλήσιο, ότι είδαμε να αγωνίζεται στα άκρα της άμυνας η Μαρία Ιωάννου. Οι απορίες αυτές θα λυθούν βεβαίως σε πολύ λίγο με το εναρκτήριο σφύριγμα στην αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε ζωντανά από τα καλάγια της Cytavision, όπως ήταν και τα τρία που προηγήθηκαν. Για αυτό επαναλαμβάνουμε το μίνι τουρνουά που αποτελεί στην ουσία τον πρώτο προκριματικό γύρο. Κάθε όμιλος των τεσσάρων ομάδων φιλοξενείται σε μια χώρα. Αυτός ο όμιλος φιλοξενήθηκε στην Κύπρο με τη συμμετοχή των Apollon Ladies, των CSKA Μόσχας, της Δυναμό Μίνσκ και βεβαίως της Swansea City. Νωρίτερα είχατε την ευκαιρία μέσα από τα καναλιά της Cytavision να δείτε τον αγώνα ανάμεσα σε Δυναμό Μίνσκ και Swansea City, με την Δυναμό Μίνσκ να κερδίζει με 2-0 και να καταχτά την τρίτη θέση. Είσοδος τώρα τον Apollon Ladies στον αγωνιστικό χώρο με το τρίο των διαιτητών να προηγείται βεβαίως. Με λευκές εμφανίσεις σήμερα η ομάδα μας, όπως και στον αγώνα, η Apollon Ladies με λευκές, με τις πισινή είναι η CSKA Μόσχας. Για να φτάσουν εδώ οι δύο ομάδες, κέρδισαν στους ημιτελικούς της Τετάρτης. Οι Apollon Ladies χρειάστηκαν την παράταση για να προκριθούν σε ένα κοιτά έτσι
δυνατό παιχνίδι. 0-0 η κανονική διάρκεια του, 2-0 η παράταση με τα γκολ της Φρίτα, του 99 και της Μύροβα. Είδαμε κεφαλιά ενώ η Μύροβα κέρδισε πέναλτι και εκτέλεσε η ίδια, κάνοντας σπουδαίο τέτοιο κεφάλαιο του Απόλλων. Μύροβα, η Φρίτα συνέχισε από εκεί που έμεινε κάθε χρόνια τα τελευταία 4 χρόνια. Έδωσε αυτό το πλάνο η παίχτρια στον Απόλλων Λέιτης. Απ' την άλλη, η Τσέσκα που παίρνει και αυτή η θέση τώρα δίπλα Φιλισσίας κέρδισε με 4-1 την Swansea City Ladies σε ένα παιχνίδι που ήταν δραματικό. 1-1 το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας, το οποίο διαμορφώθηκε κιόλας στα τελευταία 2 λεπτά στο 89 και στο 90-1. Στην παράταση η Τσέσκα απέδειξε την υπεροχή της κερδίζοντας με 4-1. Ακούτε στο μεταξύ τον ύμνο του Champions League γυναικών. Τέλεις παίκτρες να έχουν ήδη πάρει θέση. Τις βλέπουμε τώρα στο πρώτο πλάνο. Και αφού περάσαν τα διαδικαστικά, η ώρα για το στρίψιμο του νομίσματος, η ανταλλαγή εμβλημάτων και αγωνιστικών. Και είμαστε έτοιμοι για σιγά σιγά για τη σέντρα. Στο δεξί μέρος η Λέστερ, η αρχηγός των Ladies και αμυντικός της ομάδας, εξαιρετική στο παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης. Σταμάτησε όποιες απειλές. Απ' την άλλη, Σμύρνοβα, πρωταγωνίστρια αυτή για την Τσέσκα. Είχε προηγηθεί μια ενέργειά της για το 1-0. Στη συνέχεια, με δύο προσωπικά γκολ έκανε το 3-1. Και το 4-1 σημείωσε η Τσερνομύρτινα, που είναι και αυτή στην αρχική δεκάδα. Είπαμε και νωρίτερα, μία αλλαγή κάνει ο Κιμ Λαρς Μπιόρκεγκρεν σε σχέση με τον αγώνα της Τετάρτης απέναντι στην Δυναμό Μίνσκ. Στο παιχνίδι η Μαρία Ιωάννου στον πάγκο, η Μπιέτριτς Φοντσέκα. Δύο αλλαγές για την Τσέσκα. Η Ονκουένε και Πόσεβα στην ενδεκάδα. Η Κόρντον και Κοβαλένκο στον πάγκο. Μαδική αγκαλιά για τις παίχτριες των Ladies. Πριν τη σέντρα, τελευταίες οδηγίες, εμψύχωση, pep talk, όπως ήθιστε να λέμε, ψυχολογική ομιλία. Παραλαμβάνουμε, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι, γιατί οι κερδισμένοι, πέρα από την νίκη στο τουρνουά, παίρνει την πρόκληση στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Εκεί που προκρίνονται 24 ομάδες, χωρισμένο βέβαια το Champions League φέτος σε Champions Path, μονοπάτι πρωταθλητών, και League Path, μονοπάτι μη πρωταθλητών. Στο Champions Path που θα προκριθεί η ομάδα μας, εάν κέρδισε βεβαίως σήμερα, θα είναι 14 ομάδες, 3 ήδη περιμένουν εκεί, 11 θα προκριθούν μέσω νίκης βεβαίως. Και με την πρόκριση θα διαφανεί αν θα είναι στις ισχυρές ή ανίσχυρες η ομάδα μας, αφού ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια. Όλα έτοιμα για τη σέντρα, στην οποία θα είναι η Τσέσκα Μόσχας, με την Κοζιρένκο πάνω από την μπάλα, έτοιμη να εκτελέσει. Σέντρα τώρα στο παιχνίδι, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στις Apollon Ladies βεβαίως, και ένα καλό παιχνίδι να παρακολουθήσουμε. Με τις μισινή εμφανίσεις και που επιτίθενται από αριστερά προς τα δεξιά είναι η Τσέσκα Μόσχας, με τις λευκές εμφανίσεις, να δούμε τη φάση εδώ πρώτα, η Baldwin μαζεύει και τελειώνει οποιαδήποτε απειλή. Με τις λευκές εμφανίσεις από δεξιά προς τα αριστερά είναι η Apollon Ladies. Κοιτώντας τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα μας, βλέπουμε να είναι σε τριάδα στην άμυνα και να αγωνίζεται με full backs. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια αυτό. Πρώτα δούμε ακριβώς πώς έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει την δεκάδα του, να παρατάξει μάλλον την δεκάδα του Kim Lars Bjorkgren.
Η Ρίξ βρίσκει την Φρίτα. Υπάρχει όμως. Πέρασε, φαίνεται η μπάλα σε πλάγιο. Φάουλ υπάρχει, με συγχωρείτε. Πιο εκτέλεστη. Η Πλέσκοβα, όμως στο δεξιάκρο, πάει να βάλει πίεση στην Λέστερ, δεν περνάει η πάσα και τώρα πίσω πάει να βάλει πίεση η Χμύροβα, γίνεται το τσαφ, δεν προλαβαίνει όμως η Χμύροβα να πάρει την μπάλα, η Τόρτη στην Χμύροβα, γύρισε δεξιά στην Λόκουτ, η Χάκμαν περίμενε, δεν πήρε και τώρα η πάσα μπροστά, εδώ πάνε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για τη Τσέσκα, βγαίνει όμως άμυνα από τη Λέστερ, υπάρχει και υψωμένο σημειάκι για offside, το οποίο συλλαμβάνεται η Ογκουένε. Φεύγει αυτή η απειλή για την εστία των ladies. Λέγαμε λοιπόν για τον τρόπο που παρατάσσει την ομάδα του ο Kim Lars Bjørkgren. Ως τριάδα στην άμυνα είναι η Λέστερ, Βίσκο και Αμπράμο. Αριστερό full back είναι η Ρίξ. Η Κρίστεν Λάι Ρίξ. Δεξί full back είναι η Μαρία Ιωάννου. Στην μεσαία γραμμή αγωνίζονται Χάκμαν Λόκουτ και η Τόρτις. Λίγο πιο μπροστά, στην ουσία μαζί με την Λόκουτ αποτελούν τη διάδα μπροστά από την Χάκμαν. Λέστερ τώρα γυρίζει πίσω και επιθετικό δίδυμο είναι η Χμύροβα μαζί με την Φρίδα. Θέλοντας να διατηρήσει θα μετώπισε της τσες, θα επίθεση της τσες, άσε, ρόλο που δεν θα απειλήσει. Αρκετά βλέποντας τα ατού της, τα επιθετικά, το παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στην Σουόνσι, η οποία με καθαρά αμυντική τακτική την περιόρισε τουλάχιστον για 89 λεπτά. Εδώ η Φρίτα προσπαθεί να ελευθερωθεί, βρίσκει στήριγμα στην Λόκου, δεν περνάει πάσα. Φάουλ τώρα στην μεσαία γραμμή υπέρ της Τσέσκα. Φάουλ το οποίο κέρδισε η Πόστεβα, η οποία είναι η παίχτρια που αγωνίζεται ως ανασταλτική μέσος. Τσερνομύρτινα και Σμύρνοβα είναι οι παίχτες που παίζουν μπροστά της. Μία εκ των δύο είναι πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο λόγος βεβαίως για την Σμύρνοβα, την αρχηγό της ομάδας, από τις παίχτριες που πρωτοπήγαν στο σύλλογο όταν επανιδρύθηκε το 2016. Η Σμύρνοβα. Του λίγος μία έξω από την περιοχή της Baldwin. Εκτελεί η Σμύρνοβα. Baldwin μαζεύει εύκολα. Άλλη μία απειλή για την εστία της. Παίρνει Λόκουτ, γυρίζει πίσω στην Αμπράμο, αυτή με μακρινή πάσα προσπάθησε να βρει την Χμύροβα, δεν τα κατάφερε. Και τώρα προσπαθούν με την Πλέσκοβα να οργανώσουν επίθεση οι Ρωσίδες. Εδώ γίνεται το λάθος, Χμύροβα. Η Φρίτα περιμένει, είναι αρκετός κόσμος όπως μπροστά της. Χμύροβα αφήνει στην Λόκουτ. Λόκουτ κοιτάει και βρίσκει την Φρίτα πίσω στην Λόκουτ, γύρισε προς τα μέσα στην Χάκμαν, δεν πάει πάσα. Εκεί που θα έπρεπε και τώρα μπροστά η της Τσέσκα. Η Ρίξ τρέχει, πρόλαβε, δεν σημειώθηκε για το σημειάκι. Η Πλέσκοβα γύρισε προς τα μέσα. Μια πάσα προς τα δεν πέρασε, Λέστερ στην Λόκουτ, τώρα Τόρτις. Ψάχνει την Φρίτα μέσα στην περιοχή με προϋποθέσεις για να δούμε. Φρίτα ζυγίζει, κάνει το σουτ, δεν προλαβαίνει. Κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή για τις Apollon Ladies. Βλέπετε την προσποίηση της Φρίτα, άνοιξε κάπως περισσότερο την μπάλα και πρόλαβε η Ταμιάνοβιτς να τη διώξει σε κόρνερ. Καλή στιγμή αυτή για την Κυπριακή ομάδα.
Η Τόρτης και η Χμύροβα πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Εκτελεί Χμύροβα. Το σουτ από την Φρίτα. Out η μπάλα. Καλή σκέψη και δημιουργία, όμως δεν ήταν καλό το τελείωμα της Φρίτα. Βέβαια πιέστηκε εκεί. Την ευκαιρία να πάμε για μια πρώτη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί που βρίσκεται ο Χαρόλα Ποτσαλούπης ανάμεσα στους δύο πάκους, να ακούσουμε τι κρατάει, τι άκουσε, τι σημείωσε από αυτά τα πρώτα 7 λεπτά που συμπληρώσαν. Πολύ καλό το ξεκίνημα για την Λεμεσάνη ομάδα Αντρέα. Καμία σχέση ουσιαστικά με αυτά που έδειξε στο παιχνίδι της Τετάρτης. Μπήκε πολύ πιο δυνατά, πιο οργανωμένα, παθιασμένα και δείχνει να ξέρει πολύ καλά τι θέλει στο γήπεδο. Το πιο σημαντικό ότι δείχνει να μην φοβάται την ρώσικη ομάδα. Από την άλλη, απόλυτα ευχαριστημένος και ο τεχνικός του Απόλλων Λέδης. Η Φρίτα είναι και πάλι στο προσκήνιο στην περιοχή. Φρίτα δεν είχε παραβάσει. Έκανε την κίνηση και φαίνεται να συμπέρει λίγο το πόδι, αλλά το replay σίγουρα θα ξεκαθαρίσει. Πάω τώρα στην μεσαία γραμμή υπέρ CSKA. Βλέπουμε την κίνηση της Φρίτα. Το replay, πρώτο που είδαμε, εδώ το δεύτερο. Αφήνει το πόδι, αλήθεια, να δούμε τη φάση πρώτα εδώ. Βάλα έξω, το σουτ χαμηλό, πέφτει και μαζεύει η Baldwin, ήταν πολύ κίνδυνο το σουτ. Μπορούσε να ξεγελάσει την Baldwin, την Audrey Baldwin, ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού για την ομάδα του Απόλλωνα που αγωνίζεται σήμερα. Η Βίσκο, η Χμύροβα, η Τόρτης, η Ξουτότυρ και η Ρίξ είναι οι άλλες. Στη φάση νωρίτερα λοιπόν αφήνει μεν το πόδι η Γιάνκοβιτς, αφήνει και η Φρίτα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Λίγο έτρεξε. Αυτή που πήρε όμως είναι η Νταμιάνοβιτς. Σέντρα τώρα στην περιοχή. Ανακόπτεται η Αμπράμο. Έδωσε αμέσως κόντρα εκεί και βγαίνει κερδισμένη η Φρίτα. Κοντά της η Χμύροβα. Δεν έδωσε την καλύτερη πάσα. Και η Τσερνομύρτη άνοιξε το παιχνίδι στα αριστερά, εκεί που βρίσκεται η Μιασνίκοβα. Μάκρυση της μπάλας. Εδώ ξανά βλέπουμε την φάση. Θα λέγαμε δύσκολη, αλλά... Θέλετε να κάνει την κίνηση, να την αποφύγει η Κριστίνα Φρίτα. Η Γιάνκοβιτς είχε αφήσει το πόδι, αλλά θα ήταν δύσκολο να δοθεί πέναλτι σε αυτή τη φάση. Το Ντούα. Γιάνκοβιτς έδωσε μπροστά και πάλι μπάλα σε αυτήν. Πίσω στην Το Ντούα. Μάτια παλιά, προκειμένου να υπάρξουν προϋποθέσεις. Πήρνε η Κοζιρένκο. Πλάγια, προσπαθεί ο Ορτέγα, βάλα σε πλάγιο υπέρ της CSKA. Είναι και το χέρι Ρίξ. Το σου το χ. Κόρνερ στη συνέχεια για τη CSKA και πάλι από παρεμβάση της Ρίξ.
λόγια από την Αμερική Ρίξ. Εξαιρετική στο πρώτο παιχνίδι. Σε ρόλο ακραίου back, και τα βιογραφικό της έκανε λόγο για center back. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά. Μπάλα δεν απομακρύνεται, τώρα βγαίνει σε corner υπέρ της CSKA. Διάφορες κινήσεις από τις παίκτριες των CSKA για αυτό το corner. Αλλάζω την μπάλα, απομακρύνει Lockwood αυτή την απειλή για την εστία της ομάδας της και την μινι πολιορκία βεβαίως. Μια Σνίκοβα στο πλάγιο. Μέσα. Μια Σνίκοβα και πάλι. Κοιτάει προς την περιοχή. Βγάζει την παλιά. Η Λέστερ είναι αυτή που καθαρίζει. Προς την Φρίτα που δεν πήρε ποτέ. Μαρία Ιωάννου. Παρέβασε στη Lockwood. Λάθος όμως γίνεται. Ορτέγα στο έδαφος. Δεν υπάρχει παράβαση. Βγαίνει μπάλα δεξιά στην Πλέσκοβα για μια προσπάθεια επίθεσης. Η Ρίξ πήρε την μπάλα αλλά αντικανονικά σύμφωνα με την τηρητή. Διαμαρτύρεται και ο Κιμ Λάρς Μπιόρκεγκρεν. Σμύρνοβα πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, όπως και πολλών άλλων που θα δούμε στην πορεία. Είναι η κυρία εκτελέστρια στιμένων φάσεων, η Σμύρνοβα, όπως φάνηκε και από το παιχνίδι απέναντι στην Swansea City. Σφυρίζει διαιτητής, εκτελεί η Σμύρνοβα. Από κοντά, μονομαχίες, μπάλα σε κόρνερ, πέρασε από πολλά σώματα η αλήθεια είναι η μπάλα. Βλέπετε εδώ, η Τόρτις Καλούκακου πιέστηκε και έδιωξε σε κόρνερ. Σμύρνοβα στο κόρνερ για τη CSKA. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, απομάκρυση σούτ εκεί. Νέο μελέτη στην περιοχή πήγε να γίνει, μπάλα βγαίνει εκτός. Η Πλέσκοβα να δίνει την πάσα αριστερά, όμως είναι πλάγιο υπέρ των Λέιτης. Ιωάννου ψάχνει ελεύθερη συμπαίκτρια να ρίξει μπάλα. Η Lockwood δεν κατάφερε να πάρει μπάλα. Η Αμπράμοπης είναι η κεφαλιά, τώρα είναι ο Κουένα, χρειάζεται προσοχή εδώ βεβαίως. Μαζεύει η Baldwin. Ο Κουένα κινείται στο δεξιάκρο της επίθεσης. Πλέον η Ορτέγα πήγε στο αριστερό, άλλαξαν μεριά. Στην κορυφή η Κοζιρέγκο και η CSKA. Χμύροβα. Σαν πιο δίπλα. Η Μαρία Ιωάννου τώρα μπροστά. Για πιέση. Lockwood. Φάουλ για τις Ladies. Hackman in
είναι αυτή που είναι πίσω από την μπάλα για την εκτέλεσή του. Γεμίζει στην περιοχή η Χακμάν, απομακρύνει με κεφαλιά αρχικά η μήνα της Τσέσκα, η Γιάνκοβιτς συγκεκριμένα. Φεύγει η απειλή, πάει να βάλει πίεση η Φρίντα. Κάμε και νωρίτερα ένα τσάφ, να δούμε τώρα. Λίγο έλειψε, Τόρτις το κοντρόλ, χάνει όμως την μπάλα στη συνέχεια. Γιάνκοβιτς, να βάζει αρκετά μέτρα η κεντρική αμυντικός τη Τσέσκα, την ομάδα της. Η Λέστερ κάνει λάθος, εδώ. Στην πίεση. Παραμένει η κατοχή σε πόδια εκτριών της Τσέσκα. Δεν είναι ο Κουένε στις προσποιήσεις. Το σουτ τώρα στα χέρια της Baldwin. Το σουτ από την Ξερομύρδινα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια πόρτα κάτω. Αν έχει κρατήσει κάποια οδηγία από τους δύο πάγκους του Χαρόλα Ποτσαλούπης. Άκουσα νωρίτερα να φωνάζει ο Κιμ Λαρς Μπιόρκεγκρεν για κρατήστε την μπάλα. Και να κρατήσουν την μπάλα, Αντρέα, αλλά περισσότερο και στα προσωπικά μαρκαρίσματα να είναι πιο προσεκτικές οι παίχτριες του, καθώς διαπίστωσε ότι χάνουν εύκολα την μπάλα αλλά και την ψυχραιμία τους στα τελευταία λεπτά. Γενικότερα με την πάροδο του χρόνου η ομάδα της CSKA είναι αυτή που έχει πάρει την πρωτοβουλία στον αγωνιστικό χώρο. Πρωτοβουλία των κινήσεων, ναι. Δύο είχα κάποιες επισκέψεις, να δούμε εδώ. Περνάει η απειλή για να δημιουργηθεί. Δείξαν καλή στιγμή με τη Φρίντα για τις Apollon Ladies. Ωστόσο, στη συνέχεια κρατάει λίγο περισσότερο μπάλα η CSKA και αυτό προφανώς προβληματίζει το Kim Lars Bjorkengren. Είπαμε και νωρίτερα, τα είπε και ο πρόεδρος της Apollon Ladies, ότι είναι μεγαλύτερη ομάδα σε budget. Είναι, όπως και να το κάνουμε, φαβορί. Ωστόσο, σίγουρα το ίδιο ήταν και την Δυναμό Μίνσκ. Να δούμε τη ρίξη τώρα. Ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή. Παράβαση είναι εκτός. Έρθει και μια κίτρινη κάρτα για την στόπερ της CSKA, την Γιάνκοβιτς. Να δούμε την επιλογή τώρα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Η Χμίροβα φαίνεται να είναι η μοναδική που θα μείνει. Πάει κοντά και η Τόρτις. Συζητάνε προφανώς για το είδος της κομπίνας. Σε πολύ καλό σημείο λοιπόν αυτό το φάουλ για τις Apollon Ladies. Για να δούμε αν και από τις δύο Τόρτις η Χμίροβα θα το εκτελέσει. Στο 21ο λεπτό. Οδηγίες από την Μαρότα, την Ιταλίδα διαιτητή. Μύροβα εκτελεί, η μπάλα στο δοκάρι από κοντά, δεν μπορεί. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τις Apollon Ladies. Φοβερή ευκαιρία από την Βίσκο. Η χαμένη ευκαιρία, μόνη η προκαινής αιστείας αφού ήταν εξοδερωμένη. Η Baldwin, η Lockwood δεν κατάφερε να κοτρολάρει. Είδαμε ξανά την φάση, την πολύ καλή εκτέλεση της Χμίροβα και την ευκαιρία που δημιουργήθηκε. Με την πρώτη ευκαιρία βεβαίως θα την ξαναδούμε. Εδώ ξανά η εκτέλεση της Χμίροβα, εξαιρετική.
στο δοκάρι και από κοντά δεν μπορεί Βίσκο να στείλει την μπάλα απλώς στο πλεκτό. Το σούτ της Φρίτα, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Άλλη μια τελική προσπάθεια γραμμένη για την Σαμπόλο Ladies. Ένα μικρό ζήτημα αντιμετωπίζει η Τοντούα στην πλάτη. Πάει η ιατρική ομάδα μέσα. Τη βλέπουμε ξανά την εκτέλεση φάουλ από τη Χμίροβα. Από άλλη κάμερα. Και πώς χάνεται η τεράστια ευκαιρία για τις Apollon Ladies. Πλησιάζαν τόσο πολύ στο γκολ. Η ιατρική ομάδα της CSKA αποχωρεί. Η Τοντούα είναι έτοιμη να δώσει για στο μάτς, φαίνοντας να δείχνοντας μάλλον να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στην πλάτη. Που την πολύ δύσκολη απόκρουση που την ανάγκασε η εξαιρετική, ώστε να το κάνουμε εκτέλεση της Χμίροβα. Η Λέστερ στην κεφαλιά. Πάλα μπροστά, πάει να βάλει πίεση η Φρίτα. Το λάθος θα γίνει τελικά. Παίρνει Lockwood. Φάουλ για τις Ladies. Η Τόρτις είναι αυτή τη φορά πάνω από την μπάλα. Πάει και η Χάκμαν εκεί. Για να δούμε αν έχει την ίδια εξέλιξη. Την προηγούμενη εκτέλεση φάουλ. Τέσσερα λεπτά. Μύρο Αμπού και στο παιχνίδι πέραντι στη δύναμο Μίνσκ και εξαιρετικές ενέργειες. Η Τόρτις είναι αυτή που εκτελεί. Βγαίνει, αλλά όχι καλά. Γίνεται το λάθος, αλλά διώχνουν η Τοντούα. Χρειάστηκε να βάλει και προβολή να σταματήσει την Φρίτα. Και ακούμε πολλά παράπονα από τον Σεργέη Λαβρεντίεφ, τον προπονητή της CSKA. Καλή της παίχτριας του να βγουν έξω, αν έχω καταλάβει σωστά. Ανιστά, ευχαριστούμε Χαραλαμπέ για την ενημέρωση αυτή. Αλλά φαντάζομαι έχει κάποια παράπονα από αυτά που βλέπει το τελευταίο πεντάλεπτο που οι Ladies είναι αυτές στο προσκήνιο. Άλλη μια καλή ενέργεια της Λέστερ στη Ρίξ και αυτή στην Φρίτα. Η περιοχή εξαιρετική Φρίτα, δοκιμάζει απευθείας, αναγκάζει σε εξαιρετική απόκρουση την Τοντούα. Βλέπουμε εδώ την πολύ ωραία ενέργεια της Φρίτα. Δείτε εδώ πώς περνάει την αντίπαλό της. Και στη συνέχεια δοκιμάζει με μια στο σουτ. Η Τοντούα με τα φάλσα που είχε μπάλα δεν μπορούσε να ρισκάρει. Έπεσε και απέκρουσε. Να λοιπόν που η εκτέλεση φάουλ της Χμίροβα ήταν απλώς προμήνυμα του τι θα ακολουθούσε. Βέβαια το ζητούμενο δεν ήρθε, που είναι το goal. Όμως παραμένει το γεγονός πως πρωταγωνίστρια στα τελευταία λεπτά, τουλάχιστον 5, είναι η Apollon Ladies. Με τις ευκαιρίες που βρίσκουν, το δοκάρι θεωρώ της Χμίροβα, που η οποία κλέβει την μπάλα εδώ. Χμίροβα μπαίνει στην περιοχή, Χμίροβα γυρίζει. Πήγε προς το ύψος του πέναλτι, ανακόπηκε όμως η πάσα της. Η Lockwood θα κατεβάσει, θα δώσει δεξιά στην Αμπράμο. Θα κοιτάξει η περιοχή αυτή. Η πάσα της όμως θα καταλήξει στα χέρια της Τοντούα. Ανεβάζει την ομάδα της η Πόστεβα. Πασαρίς δεν πέρασε και πάλι την κόβει η Λέστερ που περνάει και άλλη μια αντίπαλο. Λέστερ, μπάλα out, καθώς δεν έπιασε όπως θα ήθελε την πάσα. Είδαμε την Τζούλια Λέστερ. Εδώ νωρίτερα η πολύ ωραία ενέργεια της Φρίδα
δείτε πως αδειάζει την αντίπαλο και το σούτ στη συνέχεια ήταν η Lockwood βέβαια και ο πίσω. Σε πρώτο πλάνο η Ρίξ. Τόρτις, έχασε την μπάλα και η Λέστερ σε πλάγιο, όχι τελικά, υπέρ της Πολολέιδης στο πλάγιο. Χμίροβα γύρισε στην Χάκμαν, αυτή για την Τόρτις, προβολή από ο Κουένε, σταμάτησε την. Εξέλιξη προσπάθειας για τις Λέιτις. Η Ρίξ ξανά, Τόρτις, πατάει το έδαφος, φάουλ για τις Λέιτις. Φάουλ που κάνει η Πόσιτεβα. Πάει Φρίτα από πλάγια, χωρίς τρίμα μέσα στην περιοχή. Φρίτα γυρίζει, η κόντρα και τώρα η απομάκρυση. Η Ρίξ στο πλάγιο για τις Apollon Ladies. Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ των φωνών από τον Σεργέη Λαβρεντίεβ. Τόρτις ανάμεσα σε δύο υπάλλους. Το πλάγιο για τις Ladies. Ρίξ ρίχνει στην Χμίροβα. Θα υποδεχθεί. Αλλά είναι άουτος. Έχει περάσει η τελική γραμμή. Τόρτις έψαξε, Χμίροβα την βρήκε και μετά από δύο λάθη που ακολούθησαν και από τις δύο μεριές. Προσπάθεια για επίθεση από αριστερά για την Τσέσκα με την Μιασνίκοβα να δίνει μπροστά, ξανά στη Μιασνίκοβα. Κοιτάει προς την περιοχή, πάει για την Σέντρα. Εδώ η Λέστερ έβαλε το μπλοκ και στη συνέχεια απομάκρυνε η Βίσκο. Ανεβαίνει η Πλέσκοβα, σέντρα, σούτ περισσότερο, βγήκε αυτό, μαζεύει η Baldwin με άνεση. Η Lockwood, με την Ορτέγα, Lockwood, θα κάνει φάουλ και θα δει μάλλον και κίτρινη κάρτα. Κρατάει ήδη η διαιτητής, χρήστη δείχνει, βλέπουμε το γιατί. Σμύρνοβα έτοιμη να το εκτελέσει. Με όλες τις παίκτες της CSKA μπροστά από το κέντρο και σχεδόν μπροστά από την μπάλα όλες. Εκτελείται, η Baldwin μαζεύει. Λέγαμε λοιπόν ότι μόνο η Γιάνκοβιτς δεν ήταν μπροστά από την μπάλα. Πέρα βεβαίως από την Σμύρνοβα που ήταν στην εκτέλεσή της. Ρίξ. Πόσιτεβα. Σε πιο δεύτερο Μυρντινά, μπαίνει μέσα στην περιοχή Ορτέγα. Πάει να βάλει μπλοκ η Baldwin, η μπάλα σταματάει όμως από τη Μαρία Ιωάννου, για να δούμε ξανά. Εδώ η πάσα προς την Ορτέγα. Βγήκε η Baldwin. Η μπάλα σε κόρνερ από τον μπλοκ που έβαλε η Μαρία Ιωάννου. Ορτέγα δείχνει πολύ επικίνδυνη εκεί. Τελείται το κόρνερ. Κεφαλιά μέσα στο, μπάλα στο δοκάρι από κοντά. Γκολ για την CSKA.
γκολ από την Μιασνίκοβα. Εδώ η εκτέλεση. Έβγαλε γροθιές η Baldwin. Δεύτερη γροθιά στο δοκάρι. Και από κοντά η Μιασνίκοβα κάνει το 1-0 στο 32ο λεπτό. Δοκάρι και φάση για γκολ, το οποίο αξιοποίησαν οι της CSKA. Κάτι παρόμοιο είχε και νωρίτερα η Apollon Ladies, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε την αξιοποίηση. Το δοκάρι και στη συνέχεια την ευκαιρία. Και πάμε για αντιδράσεις από τους δύο πάγκους. Χαράλαμπε ήταν νομίζω λίγο ψυχρολουσία αυτό το goal, αφού είχε προηγηθεί το διάστημα που ήταν καλύτερη η Apollon Ladies. Όταν χάνεις και τέτοιες ευκαιρίες, Ανδρέα, και δέχεσαι αυτό το goal αποστημένο, λάθος αντίδραση θεωρώ και από την τερματοφύλακα και αδρανία στην άμυνα, είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση. Τίποτα δεν τελείωσε, υπάρχουν ακόμη 60 λεπτά. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούν αυτόν τον γκολ ψυχολογικά και πνευματικά. Λόκουτ στο σούτ στο μεταξύ, η μπάλα out, συνεχίζεις. Έλεγα ότι το θέμα πλέον για τις Apollon Ladies είναι πώς θα διαχειριστούν αυτόν τον γκολ που δεχθήκαν στην συνέχεια του αγώνα. Είναι ένα ζήτημα και αυτό, το πώς θα διαχειριστούν στη συνέχεια το σκορ. Υπάρχει βέβαια ακόμη χρόνο στο πρώτο μέρος για αντίδραση και το αυτονόητο, πολύς χρόνος στο παιχνίδι. Είχε όμως προηγηθεί αυτό το διάστημα υπεροχής, μπορώ να πω με άνεση, των Ladies, που είχαν τις εξαιρετικές φάσεις. Αποκορύφωμα αυτή με την Βίσκο μετά το δοκάρι της Χμίροβα. Ωστόσο, η CSKA έδειχνε επικίνδυνη σε κάποιες στιγμές. Είχε προηγηθεί η δική της φάση πριν το corner με την Ορτέγα στην εκτέλεση. Η έξοδος της Baldwin έδωσε την ευκαιρία για νέα φάση. Για να δούμε τη σέντρα της Λέστερ προς την Χμίροβα. Είχε ήδη κλείσει προς τα μέσα και της λέει ευχαριστώ για την προσπάθεια. Η Αμπράμο τώρα γυρίζει στην Baldwin και πάλι στην Αμπράμο. Ακμαν. Η Βίσκο. Η Λέστερ. Ακμαν. Ρίξ, η πίεση κέρδισε το πλάγιο. Χάκμαν αφήνει στη Ρίξ. Πάσα προς την Φρίντα, η Τόρτις. Πλάγιο για τις Ladies με την Ρίξ να ρίχνει. Έψαξε να βρει την Φρίντα, παλεύει τώρα. Ρίξ θα κερδίσει το φάουλ για τις Ladies. Πάει τώρα της, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Θέλει να δώσει γρήγορο ρυθμό. Ξεκάθαρο αυτό. Η Ισλανδή. Τώρα της Σίκθους Ντότιρ. Τελεί, για να δω από κοντά, δεν τη βρίσκει καμία από τις παίχτριες της Apollon Ladies. Ήταν πολύ καλή εκτέλεση, τον τρόπο που πήγε η εκτέλεση της διεθνούς με την Ισλανδία Winger. Τρέχει Αμπράμο, το ίδιο όμως έκανε
και η Ονκουένε. Για τις Baldwin τώρα με δεύτερη προσπάθεια, η Ορτέγα πήγε να τη βάλει πίεση. Έχουν αλλάξει και πάλι η Ορτέγα και Ονκουένε. Η Ορτέγα κινείται δεξιά, η Ονκουένε αριστερά στην επίθεση. Η Κοζιρέγκο παραμένει στην κορυφή βεβαίως. Η Ρίξ ψάχνει την Φρίντα. Το πλάγιο την παρέβαση της Γιάνκοβιτς. Υπάρχει όμως ψωμένο σημειάκι για offside της, στην οποία βρίσκεται, βρισκόταν, συγχωρείτε, η Φρίντα. Λοιπόν, Χαράπε, σε οδηγίες αλλάζει κάτι. Βλέπω και τους δύο προπονητές αρκετά δραστηριούς και να δίνουν οδηγίες. Ιδίως τον coach της CSKA, τον Σεργέι Λαβρεντίεφ, είναι πάρα πολύ έντονος και δίνει οδηγίες προς τις παιχτριές του. Βλέπουμε στο μεταξύ, στο replay, το πώς σημειώθηκε το goal για τις Ρωσίδες. Σ' ακούμε, Χαράπε. Συνεχίζεις τους ρυθμούς από το προηγούμενο παιχνίδι, Ανδρέα, ο προπονητής της CSKA. Εντάξει, τα Ρώσικα δίνει περισσότερο τις εντολές του. Είναι ευχαριστημένος από το σκορ του αγώνα, όχι τόσο πολύ από την εμφάνιση της ομάδας, ωστόσο στο τέλος της ημέρας η ουσία είναι αυτή που μετράει. Από την άλλη, ο τεχνικός των Apollon Ladies θέλει περισσότερη ηρεμία από τις παίχτριές του, να κρατήσουν την μπάλα και ως χαρακτηριστικά τους είπε μετά που δέχτηκαν τον γκολ να παίξουν όπως ξεκίνησαν στο παιχνίδι και είχαν τις πολλές ευκαιρίες αλλά και την κατοχή της μπάλας. Για να δούμε αν πιάσουν τόπο αυτές οι οδηγίες του Kim Lasbjørgren, γιατί δείχνει η αλήθεια είναι κάπως βραχυκυκλωμένη η ομάδα του μετά τον γκολ που δέχτηκε. Για να δούμε τώρα την πάσα που βγαίνει για την Φρίντα. Που βγαίνει τέτα τέτ, Φρίντα, το σουτ, η μπάλα στα δίκτυα, 1-1, Apollon Ladies, CSKA, στο 31ο λεπτό. Δεν προλάβαμε να τελειώσουμε την κουβέντα για βραχυκύκλωμα. Η Φρίντα βγήκε τέτα τέτ, αυτή τη φορά δεν λάθεψε. Βλέπετε εδώ την Φρίντα να φεύγει μόνη απέναντι στην Τοντούα. Ζήγησε, περίμενε όσο χρειαζόταν και έκανε το πλασέ για το 1-1. Η πάσα από την Lockwood. Βλέπουμε εδώ από την κάμερα πίσω από το τέρμα. Την προσποίηση και στη συνέχεια το τελείωμα, το εξαιρετικό για από την Φρίτα για τις Apollon Ladies και 1-1 στο μάτς. Η assist πιστώνεται στην Lockwood. Ένα-ένα λοιπόν το μάτς και μπορούμε να πούμε ξανά από την αρχή. Τώρα να δούμε τη φάση πώς θα τελειώσει. Baldwin κάνει όμως πάσα προς την Ορτέγα στην ουσία. Πάσα πήγε να κάνει το ίδιο η Lockwood με τη Φρίντα. Πώς υποδέχτηκα τον γκολ, Χαράλαμπε, στον πάγκο του Απόλλωνα, φαντάζομαι με πλατιά χαμόγελα. Σίγουρα και σε ένα πολύ καλό χρονικό σημείο, Ανδρέα. 5 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Περισσότερο ο καρισμός, θα έλεγα, ο τεχνικός της CSKA δεν πίστευε με τον τρόπο που δέχθηκε αυτό το γκολ από μακρινή παγιά. Αδράνεια στην άμυνα, κάτι το οποίο πλέον αλλάζει τις ισορροπίες στο παιχνίδι και ουσιαστικά ξαναρχίζουμε από την αρχή. Είναι όμως κάτι εκπλάγει. Ξεκινήσαμε και εμείς να λέμε ότι είχε βραχή κυκλωμένη μετά το γκολ, αλλά ξεχάσαμε ότι η Lockwood και η Φρίντα αυτό που έκαναν το κάνουμε κλειστά τα μάτια στο πρωτάθλημα, καθώς είναι στο δεύτερο της χρόνο η Lockwood στην ομάδα του Απόλλωνα και ξέρει καλά πώς να ψάξει και να βρει την πρώτη striker στην Κύπρο τα τελευταία 4 χρόνια. Να δούμε προσπάθεια εδώ. Η Λέστερ εξαιρετική σε άλλη μια φάση. Χειροκροτείται και από τους φίλους της ομάδας που είναι στο γήπεδο. Σταμάτησε το αστέρι της CSKA την Σμύρνοβα. Ολοκλήρωσες, Χαράλαμπε, ή σε έχω διακόψει? Ναι, έχω ολοκλήρωση. Ωραία, φαντάζομαι ήταν λογικό αυτό που είπες, ότι ως έκπληξη ήταν το γκολ για
τη ρωσική ομάδα. Πλέον με το 1-1 δεν αλλάζει κάτι σε διαφορά στο αν υπήρχε κάποια ομάδα προβάδισμα. Είναι μεγάλος τελικός, θυμίζουμε, είναι τελικός που δίνει εισιτήριο για την επόμενη φάση. Δεν υπάρχει ούτε εκτός έδρας, κόλλα όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι. Εάν μην ισοβαλώ το απολέτευμα, το αποτέλεσμα, συγχωρείτε, το παιχνίδι πάει παράταση και δεν υπάρξει και κυνηγητής στη συνέχεια στα πέναλτι. Το διευκρινίζουμε για να μην υπάρξει μπέρδεμα. Φιλοξενείται μεν στην Κύπρο, αλλά είναι μίνι τουρνουά. Θυμίζουμε, η πρόκριση δίνει το συντήριο για τον δεύτερο γύρο. Και που έκλεισαν ήδη θέση αρκετές ομάδες. Και η κλήρωση για τον δεύτερο γύρο θα είναι στις 22 Αυγούστου. Να εδώ ένα σούτ, η Πολτουίν μαζεύει. Και οι διπλή νοκάουτ αγώνες της φάσης αυτής είναι προγραμματισμένοι για τις 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου οι πρώτοι αγώνες και 8 με 9 Σεπτεμβρίου η ρεβάντς, σε πολύ σύντομο δηλαδή χρονικό διάστημα. Αν προκριθεί η Apollon Ladies θα γνωρίζει τόσο αντίπαλο όσο και προορισμό. Baldwin στην εκτέλεση, στην σέντρα μάλλον, συγχωρείτε. Προς την Τόρτις, η Ρίξ ανοίξει το πλάγιο, πλησιάζουμε και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, περιμένουμε και χρόνο καθυστέρησης, αυτό το πρώτο μέρος, υπήρξε και ο τραυματισμός, θυμίζουμε της το Τούα, υπάρχουν τουλάχιστον ένα με δύο λεπτά, εδώ ασυνομησία. Αλλά πλάγιο για τις Ladies. Μύροβα θα αφήσει στην Τόρτις, η οποία με σειρά της αφήνει στη Ρίξ. Μύροβα στην Ρίξ. Παίξε φάουλ εκεί, αλλά άφησε τη φάση η ερητής. Συνέχεια το δίνει. Θα τους χάσει το πλεονέκτημα. Φάουλ το έχει κάνει η Ορτέγα. Τόρτις, Σίκφους Τόντιρ, η οποία λέμε για ευκολία. Τόρτις, μην υπάρξει κάποιο λάθος, είναι αυτή που θα γεμίσει προς την περιοχή. Νωρίτερα υπήρξαν προϋποθέσεις στο γεμισμά της. Αν σε αυτή τη φορά υπάρξει παρόμοια εκτέλεση, προκύψει κάτι για τις Ladies, εκτελείται μέσα στην περιοχή, έγινε ένα σούτ, ήταν πολύ αδύναμο, απομάκρυναν οι παιχτρίες της CSKA. Μαρία Ιωάννου κράτησε εκεί την Ουγκουένε και θα δεχτεί κίτρινη κάρτα γιατί σταμάτησε υποσχόμενη. Ανδρέα, ένα λεπτό η προσέξεως γνωστών καθυστερήσεων. Ένα λεπτό λοιπόν, ακούσαμε. Ο οποίος σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει να μετράει το ένα λεπτό. Η Γιάνκοβιτς είναι αυτή που θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Η Γιάνκοβιτς γεμίζει προς την περιοχή. Βγάζει βίσκο. Χμύροβα θα πάρει. Κερδίζει φάουλ για τις Ladies. Μύροβα περιμένει. Πήγε στη γραμμή για να περιμένει την πάσα από την Λέστερ. Αυτήν πήγε να ψάξει, όμως η πάσα της ανακόπηκε. Τόρτις. Απάντησε ωραία και ελευθερώθηκε. Φάουλ από την Ορτέγα. Με την εξαιρετική ενέργεια της Τόρτις η αλήθεια είναι. Αφήνει στη Χμύροβα. Στην τελευταία φάση δεδομένα του πρώτου ημιχρόνου. Κατάδυση,
Χμύροβα, κοιτάει περιοχή, κάνει και το σχετικό νόημα, εκτελείται το φάουλ. Συνήγει ο Βαγιαρίδης Λόκουτ, βγαίνει τώρα εκτός και τελικό σφύριγμα στο πρώτο μέρος. Το σκορ στο 1-1 με την ομάδα μας να ξεκινάει καλά, συνέχεια να ανεβάζει ρυθμούς η Τσεσκά. Να παίρνει ξανά τα ενία η Apollon Ladies και να έχει τεράστια ευκαιρία. Εδώ βλέπουμε το γκολ με το οποίο ισοφάρισαν οι Ladies με την Φρίντα. Να τελειώνει εξαιρετικά την πάσα που πήρε από την Lockwood. Εδώ ξανά το γκολ για τις Ladies, οι οποίες είχαν τις ευκαιρίες τους νωρίτερα. Συνέχεια μπορούμε να πούμε και εγώ στη Ροία και είχε πάρει την μπάλα σε εκείνο το σημείο η Τσεσκά με τη Μιασνίκοβα από κεφαλιά που κοντά έκανε το 0-1. Το 1-1 που μόλις είδαμε στο 31ο λεπτό. Φίλες και φίλοι συντροπητές, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.
10-15. Ξέρω ποιο μου δυσκολεύκες, ρε. Όχι, φίλε μου, είμαστε καλά, εντάξει. Μια χαρά. Δε, αν έχει καμιά αλλαγή. Έχει αλλαγή, νίτσες εδώ, ρε. Το 9 ετοιμάζεται. Οκ. Ιγκόρτο. Ναι, ναι. Λίγο τα βασική στο... Προηγούμενο, ναι. Το 18 έξω, Ανδρέα.
η Ορτέγα. Επιστροφή φίλες και φίλοι συνδρομητές από το Τσίριο Στάδιο, Apollon Lady CSKA Μόσχας. Το δεύτερο ημίχρονο θα είναι ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Μία αλλαγή για την CSKA έγινε στο ημίχρονο. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο δεύτερο με την Ladies, με την Φρίδα συγκεκριμένα για τις Ladies στην σέντρα. Σκόρερ του γκολ που έφερε το 1-1 στο 31 λεπτό. Στο 32 η Μιασνίκοβα έκανε το 0-1 με κοντινή κεφαλιά και άνοιξε το σκορ. Η CSKA λοιπόν κάνει την πρώτη της αλλαγή, ο προπονητής της, ο Σερκέι Λαβρεντίεφ, βάζοντας το παιχνίδι την Κόρτον, η οποία ήταν στο αρχικό σχήμα στο αγώνα της Τετάρτης απέναντι στην Σουόνσι, την βάζει στην θέση της Ορτέγα. Ορτέγα και Κόρτον ήταν βασικές στα άκρα της επίθεσης. Εδώ γίνεται ένα λάθος με την προσπαθία τώρα για τις παίχτρες της CSKA. Βγαίνει από αριστερά η Ονκουένε, το κοντρόλ της δεν ήταν το καλύτερο. Την καλύπτει η Αμπράμο, την σταματάει αρχικά. Παλά σταματάει πριν να βγει σε πλάγιο και πρέπει να προσπαθήσει τώρα. Το έδαφος η Αμπράμο, βγαίνει σέντρα, η Baldwin μαζεύει, υπάρχει φάουλ από την Κοζιρένκο επάνω στην Πίσκο. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη βόλτα σε αυτό το δεύτερο μέρος στον Χαρολά Μποτσαλούπη να μας πει έτσι στα γρήγορα το δικό του σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο και τι βλέπουμε και τι αναμένουμε στο δεύτερο. Θεωρώ, Ανδρέα, ότι αδικείται κάπως από το σκορ στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα των Apollon Ladies. Έχασε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Γενικότερα, σε αρκετά διαστήματα του παιχνιδιού, έλεξε το παιχνίδι, έλεξε την ομάδα της CSKA. Κόντρα στην τροή του αγώνα δέχθηκε τον γκολ. Και μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ με την αλλαγή της CSKA, Ανδρέα, θέλει να παίξει από τα άκρα ο τεχνικός της ρωσικής ομάδας και σίγουρα αυτό αποτελεί πρόβλημα για τον Απόλλωνα, καθώς πρόκειται για δύο ακραίες της CSKA οι οποίες είναι πολύ γρήγορες και απρόβλεπτες στο παιχνίδι τους. Η αλήθεια είναι ότι ο Κουέν έκανε αρκετά καιρή ζημιά από την πλευρά της στο πρώτο ημίχρονο. Την άλλη δεν ήταν τόσο κινητική η Ορτέγα, έτσι προτίμησε να την αποσύρει. Βέβαια σε αυτή να ανήκει η καλύτερη στιγμή που είχε πριν τον γκολ η CSKA. Πήγε από πλάγια και το σούτ της κατέληξε σε κόρνερ, το οποίο προήρθε τον γκολ. Θυμίζω στα γρήγορα πώς αγωνίζεται η Apollon Ladies και η CSKA με την Baldwin στο τέρμα. Τριάδα στην άμυνα είναι η Αμπράμο, Βίσκο και Λέστερ. Full backs αριστερά η Ρίξ, δεξιά η Μαρία Ιωάννου. Στον εσωτερικό διάδρομο κινούνται Χάκμαν, Λόκουτ και Τόρτη. Σε επιθετικό δίδυμο είναι η Φρίτα και η Χμίροβα. Η CSKA αγωνίζεται με την Τοντούα στο τέρμα. Στην άμυνα Πλέσκοβα, Γιάνκοβιτς, Δαμιάνοβιτς, Μιασνίκοβα από δεξιά προς τα αριστερά. Μπόστεβα, ανασταλτική μέσος. Σερνομίρτινα, Σμύρνοβα μπροστά τη. Ορτέγα που αποσύρθηκε στη θέση τη πλέον η Κόρτον από τη μία. Ο Κουένε απ' την άλλη και στην κορυφή η Κοζιρένκο. Ο Κουένε, Κοζιρένκο με την μπάλα τώρα. Φάουλ θα κάνει η Χάκμαν. Και τραμαρίζεται η Χάκμαν εδώ το φάουλ της. Και σε καλό σημείο η αλήθεια είναι κίνδυνος για την εστία της Baldwin. Thank you.
σηκώνεται η Hackman, δείχνει να έχει θέμα. Πάνω από την μπάλα και η Σμύρνοβα και η Τσερνομύρτινα και η Μιασνίκοβα που χωρεί η Τσερνομύρτινα. Μύρνοβα είναι αυτή που θα εκτελέσει στο τείχος. Νέα προσπάθεια τώρα. Μπάλα περνάει και είναι out. Περνάει αυτή η απειλή για την εστία της Apollon Ladies. Με την Baldwin να στείλει την μπάλα στη γωνία της μικρής της περιοχής. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, δίνοντας την μπάλα στην Αμπράμο. Θα ανέβει αρκετά μέτρα, δίνει την πάσα προς τη Λόκου, δεν ήταν καλή. Πάτησε στην Πόζτεβα, τώρα είναι ο Γκουένε. Η Πόζτεβα. Προς τα η Τόρ της έβαλε, έβγαλε άμυνα, τρέχει η Baldwin και μαζεύει. Στην Αμπράμο μετά και την τελευταία μεταβίβαση. Προφανώς ήταν κάτι που θέλει να δει διαφορετικά ο Μπιόρκεγκρεν. Γίνεται νέα λάθος πάσα όμως. Τώρα παίρνει Lockwood και στα γρήγορα ψάχνει την Φρίτα όπως έγινε και στο goal. Για να δούμε τώρα Φρίτα στην περιοχή. Φρίτα ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα και πέφτει και μαζεύει το Τούα κάνοντας φάουλ. Την ίδια ώρα η Φρίτα στην τερματοφύλακα της Τσέσκα. Εδώ η πάσα της Lockwood με τη μία ψάχνοντας την Φρίντα. Βάζει την μπάλα μπροστά. Εδώ το κοντρόλ της έφυγε. Βρήκε την μπάλα προτού φτάσει στην αντίπαλο τερματοφύλακα. Δεν είχε όμως το ύψος που θα νικούσε την αντίπαλο τερματοφύλακα. Και στη συνέχεια έπεσε πάνω της. Άθελά της προφανώς. Βλέπετε εδώ ξανά. Τα κοντρόλ της Φρίτα. Τσιπάει την μπάλα εδώ. Ωστόσο είχε πέσει και κάλυψε το Τούα. Ανδρέα. Εγώ Χαράλαμπε, να σε ακούσουμε. Θυμίσα τη φάση του γκολ της ισοφάρισης. Είχαμε μια ευκαιρία της Φρίτα. Αν έκανε καλύτερο τελείωμα, τώρα σίγουρα θα μιλάγαμε για υπέρ σκορ και πρόκριση της ομάδας του Apollon Ladies. Ναι, ήταν αυτό που σχολιάσαμε και στη live εξέλιξη του αγώνα, ότι θύμισε πολύ την φάση του goal. Lockwood γύρισε αμέσως να την βρει. Σίγουρα τέτοιες στιγμές είναι και δουλεμένες οι προπόνηση, αλλά δεν θα βγουν και πάντα. Το θετικό σίγουρα είναι ότι οι ladies βρήκαν άλλη μια φάση. Το αρνητικό ότι δεν τελείωσαν θετικά και σπατάλησαν σίγουρα αρκετές ευκαιρίες μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό είναι το αρνητικό στην όλη κατάσταση. Να δούμε τώρα την Γκόρτον που δοκιμάζει το σουτ. Έδειχνε επικίνδυνο, πέρασε όμως πάνω από τα δοκάρια. Γκόρτον ήταν αρκετά κινητική στο προηγούμενο αγώνα της ομάδας της απέναντι στη Swansea City. Βλέπετε εδώ το σουτ της. Baldwin θα δώσει τώρα συνέχεια. Παλά στη μεσαία γραμμή. Παίρνει η Χμύροβα. Θα χάσει όμως από την Πόστεβα. Η οποία θα κερδίσει φάουλ. Για να δούμε ακριβώς τι δόθηκε, γιατί υπάρχει μπέδεμα. Όχι, το φάουλ είναι υπέρ των ladies. Έγινε ένας μικρός χαμός εκεί. Και η Hackman θα δώσει συνέχεια που δείχνει να είναι καλύτερα.
πάει για γέμισμα. Προς την περιοχή. Απομακρύνεται. Η Lockwood πρόλαβε. Η Hackman τώρα με τη Σμύρνοβα. Η πάσα στην Gorton. Να γαριγούρα προσέξει. Τον Apollo Ladies, μακρινό σουτ, εύκολη λία για την Baldwin, αλλά είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που ψάχνουν με πάσα μακρινή την Gorton, κάτι το οποίο κάνει και η δική μας ομάδα ψάχνοντας την Frida. Πλέον το κάνουν και οι Τσες ή της CSKA σε πιο συστηματικό βαθμό με την Gorton. Η Ρίγκς, η πάσα της δεν έφτασε εκεί που ήταν η Φρίντα. Και υπάρχει, για να ολοκληρώσω αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα, υπάρχει και η Ονκουένε από την άλλη πλευρά με εξαιρετική ταχύτητα και τελειώματα. Προφανώς είναι καλή που προσέξει και αυτό είχε, όπως φαίνεται, στο μυαλό του ο Κιμ Λαστ Μπιόκερκρεν όταν έκανε το πλάνο του και προτίμησε να υπάρχουν δύο full back πέρα από τις τρεις στο κέντρο της άμυνας. Τώρα από πλάγια Σέρνο Μύρτινα, ένα μπράβο να την καλύπτει. Η σέντρα βγήκε, απομακρύθηκε από την τόρτη Σμύρνοβα. Είναι σε θέση offside εδώ η Gorton. Η Ρίξ όμως την καλύπτει και αυτήν και την μπάλα, η οποία θα περάσει σε out υπέρ των ladies. Παραλάβε, αλλάζει κάτι σε οδηγίες σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο από τον Κιμ Λαστ Μπιόκερκρεν? Για την ώρα όχι, Ανδρέα. Περισσότερο η ανησυχία του είναι στο αμέσως αμυντικό κομμάτι, γιατί βλέπετε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο να μην έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η CSKA να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Λογικό να τον ανησυχεί αυτό, τον coach τον ladies. Η Μαρία Ιωάννου βάζει την προβολή σωτήρια. Δεν πρόλαβε να πάρει Lockwood. Σέντρα προς την περιοχή, ελέγχει η Ρίξ, η Baldwin. Απομακρύνει γιατί υπήρξε εν μέρη κίνδυνος εκεί, γιατί δεν ήταν και καλύτερη πάσα από την Ρίξ. Η Hackman θα κάνει φάουλ και φάουλ για την CSKA. Φτάνουν και στα αυτιά σας οι φωνές του coach της ρωσικής ομάδας. Περισμύρνω πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτελεί η Σμύρνοβα. Πάει προς την Baldwin. Πήγε η απευθείας η Σμύρνοβα. Και να ξεγελάσει την Baldwin. Είχε έτσι ιδιαίτερη τροχιά η μπάλα. Με ριγανίδα όμως ήταν σταθερή. Έψαξε η Lockwood μπροστά. Δεν πέρασε η μπάλα. Η Μαρία Ιωάννου στη συνέχεια. Η Hackman. Κατέβασε η Μαρία Ιωάννου, ψάχνει βαθιά παλιά την Χμύροβα. Υπό την απειλή της θα διώξει σε πλάγιο η Νταμιάνοβιτς. Χμύροβα διεθνής με την Εθνική Σλοβακίας. Και αποκτήθηκε από την Κόρνικ, η οποία ήταν η ομάδα η οποία απέκλεισε πέρσι την ομάδα των Apollon Ladies στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Στον πρώτο είχε αντιμετωπίσει άλλη μια ομάδα που είδαμε στα γήπεδά μας αυτές τις μέρες, την Swansea City. Ουαλίες, με συγχωρείτε. Γωνίστηκε στον ημιτελικό με την CSKA, της έβαλε δύσκολα. Σε ένα δραματικό παιχνίδι, το οποίο τελείωσε 1-1 στην κανονική διάρκεια του, με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, στο 89 και στο 90-1 παρακαλώ, με το οποίο σοφάρισε η Swansea City. Στην παράταση, ωστόσο, η CSKA απέδειξε την ανωτερότητά της, κερδίζοντας την με 4-1 και νωρίτερα
η Swansea έχασε με 2-0 από την Δυναμό Μίνσκ. Νωρίτερα σήμερα εννοώ, στον τελικό για την τρίτη θέση, στον μικρό τελικό εισαγωγικά. Παλά έχει περάσει εκτός της πλαγιάς γραμμής. Το πλαγιό εκτελέστηκε. Εδώ η απομάκρυση πάνω στην Ογκουένε όμως. Σταματάει η Μαρία Ιωάννου. Μπέρδεμα εκεί με τη Λόκου αρχικά. Δίνει την πάσα τώρα στην Χάκμαν, η οποία θα ψάξει αμέσως την Φρίτα. Ανεβαίνει Χμύροβα, Φρίτα. Ψάχνει τον χώρο, πάει να ελευθερωθεί. Θα κερδίσει το φάουλ. Σε καλό σημείο, παρόμοιο με αυτό στο πρώτο μέρος, το οποίο η Χμύροβα την έστειλε στο δοκάρι και στη συνέχεια έχασε τεράστια ευκαιρία η Βίσκο με εξουδετερωμένη την Ντούα και αυτή στην γραμμή, ωστόσο εκτός ισορροπίας. Η Χμύροβα είναι αυτή που θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Να δούμε εδώ τι θα δοκιμάσει. Χμύροβα λοιπόν. Η ρητής της λέει ότι πρέπει να σφυρίξω για να εκτελέσεις. Στα όρια της περιοχής είναι η Φρίτα. Λίγο πιο πίσω της η Χάκμαν. Δυσκόλεψε πολύ την Τοντούα στο πρώτο μέρος. Να δούμε τι θα κάνει τώρα η Χμύροβα. Εκτελεί απευθείας η μπάλα έξω. Δοκίμασε κάτι διαφορετικό, ωστόσο δεν είχε στόχο η Χμύροβα. Μπιόρκ Εγκρέν φωνάζει για να πάρουν τη θέση τους οι παίχτριές του. Μην ξεχνιόνται, ο χρόνος περνάει βεβαίως και σίγουρα η κούραση θα έρχεται. Μην ξεχνάμε ότι οι ladies είναι σε περίοδο προετοιμασίας και όπως είπε σε δηλώσεις του νωρίτερα στη Cytavision ο Ανδρέας Μαραγκός το πρώτο παιχνίδι, είναι ότι ίσως άργησαν να γίνουν οι προσθήκες που χρειαζόταν η ομάδα. Απ' την άλλη η CSKA είναι σε εξέλιξη το πρωταθλημά της. Για να δούμε τη φάση εδώ. Η Baldwin είναι σταθερή και μαζεύει. CSKA λοιπόν είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημά της, καθώς ξεκινάει τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο. Είναι στην τρίτη θέση μετά από 18 αγώνες, έχει 34 βαθμούς. Στην πρώτη θέση είναι η Λοκομοτίβ με 49, δεύτερη η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με 41. Τον Μάρτιο, όπως προείπαμε, ξεκίνησε το πρωτάθλημα και σε 18 αγώνες μετράει 10 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες. Αυτή είναι η δεύτερη εμφάνισή της στο Champions League γυναικών. Άλλη μία το 24 δηλαδή. Προκρίθηκε στην δεύτερη προκριματική φάση όπως και η Apollon Ladies και αποκλείστηκε στη συνέχεια. Μετράει 2 πρωταθλήματα Ρωσίας. Ομάδα που επανεμφανίστηκε όπως είπαμε το 2016. Υπήρξε και το 90 αλλά δεν κράτησε πολύ και στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια όμως το 2016. Η Φρίτα τώρα είναι μέσα στην περιοχή, εξαιρετικά λίγο έξω. Τα έκανε όλα τέλεια η Φρίτα εκτός από το τελείωμα. Εδώ δείτε πως ξεφεύγει από την αντίπαλό της. Πως βάζει την μπάλα μπροστά, μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει αλλά δεν είχε τα φάλτσα που απαιτεί το πλασέ της. Είναι σε αυτά τα σημεία που ξέρει ο Κιμ Λαρς Μπιόρκ Εγκρέν ότι υστερεί η ρωσική ομάδα στο κέντρο άμυνας και σίγουρα η ομάδα του θα πρέπει να τα εκμεταλλευτεί στο έπακρο αν θέλει να κάνει κάτι. Για να δούμε τώρα την Φρίτα, είναι πολύ δυνατή, πάσα βγαίνει και μαζεύει πριν από αυτή η Τοντούα. Ανεβαίνει
Ανεβαίνει η Λέστερ. Πολλά μέτρα στην Χμίροβα, αυτή στην Lockwood. Μαρία Ιωάννου στην Χμίροβα. Πάσα δεν πέρασε, πλάγιο για τις ladies. Η Χμίροβα σε πρώτο πλάνο. Ιωάννου, τελέσε. Πάσα. Προσπάθεια για πάσα της Λόκου, καταλήγει σε κόρνερ. Και θα πάει η Τόρτις μαζί με την Χμίροβα στη γωνία με την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Μύροβα γεμίζει προς την περιοχή. Και έδιωξε η περένταση. Επιστροφή της μπάλας προς την περιοχή. Ξανά η Χάκμαν τώρα γεμίζει. Για να δούμε από κοντά αν μπορεί να κάνει κάτι. Το γύρισμα παράλληλο. Από κοντά μέσα. Γκολ για τις ladies. Προβάδισμα για πρώτη φορά με την Lockwood. Να λοιπόν το γκολ στο 66ο λεπτό για τις Apollon ladies. Και πανηγυρίζουν έντονα, όπως ήταν λογικό να κάνουν οι παίχτριες του Bjorkegren με εκείνον μέσα. Εδώ η προσπάθεια, η σέντρα από την Χάκμαν. Από κοντά η Τόρτις γυρίζει παράλληλα. Έρχεται η Lockwood και την στέλνει στα δίχτυα νικώντας και την Τοντούα. Ανδρέα, να σας ακούσουμε, Χαράλαμπε. Το κακό για τις Apollon Ladies, χάνουν την Φρίντα. Έχει ζητήσει αναγκαστική αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει στο παιχνίδι. Κατά την προσωπική μου άποψη, η κορυφαία παίχτρια και στα δύο παιχνίδια. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Μιλάμε για την πρώτη σκόρερ στην Κύπρο τα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή από τον καιρό που ήρθε, κάθε χρόνο παίρνει το χρυσό παπούτσι. Βλέπουμε εδώ την προσπάθεια νωρίτερα με την Τόρτις να γυρίζει προς την Lockwood και αυτή να νικάει με αυτόν τον τρόπο που είδαμε την Τοντούα. Και η Lockwood πολύ καλά παιχνίδια και στις δύο βραδιές, και απόψε δηλαδή και στον ημιτελικό. Ωστόσο τα νέα απ' την άλλη δεν είναι καλά για τις ladies, καθώς χάνουν την πρώτη του σκόρερ. Ελπίζοντας να μην είναι κάτι σοβαρό και να ξεπεράσει και να είναι παρούσα προφανώς στην επόμενη φάση. Μας ενημερώνεις, Χαράλαμπε, τι συμβαίνει ακριβώς μπροστά στον πάγκο των ladies, γιατί φαίνεται να υπάρχει σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω αν έχει χαζεί τις αισθήσεις της. Η Τόρτις είναι στο έδαφος. Ναι, όχι. Κάποιες ζαράδες φαίνεται να έχει. Να δούμε την συνέχεια, να περιμένω και τον γιατρό του Απόλλωνα να έρθει κοντά μας. Με την ευχή να είναι όλα περαστικά και να μην είναι κάτι το σοβαρό. Είπαμε ότι η Κριστίνα Φρίτα δυστυχώς δεν θα συνεχίσει, καθώς ζήτησε αναγκαστική αλλαγή και προφανώς θα αποχωρήσει ως αναγκαστική αλλαγή και περιμένουμε να δούμε ποια θα αντικαταστήσει. Η Τόρτις φάνηκε να αντιμετωπίζει, να ένιωσε λίγη αδιαθεσία και είναι εκεί με τον γιατρό και περιμένουμε τα νεότερα. Με 9 παιχτρίες. Βλέπω την Φρίτα όμως, Χαράλαμπε, στην γραμμή, μάλλον για να μην αφήσει την ομάδα της με 9. Θα περάσει στο γήπεδο, γιατί βλέπω δίπλα από την τέταρτη διετή. Έχει επιστρέψει η Φρίτα, χωλένοντας μεν, προκειμένου... Μαρία Παναγιώτου θα περάσει στην αγωνιστική χώρα. Μαρία Παναγιώτου λοιπόν θα μπει στο μάτς, έκανε ντεπούτο στο Champions League, 16χρονη παίχτρια των ladies την Τετάρτη. Σήμερα θα πάρει περισσότερα προφανώς λεπτά από τα next best thing στο γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως ανακοίνωσαν πρόσφατα οι ladies. Συνεχίζει στην ομάδα επικεντρώνοντας και στο κομμάτι των μαθημάτων της, μέχρι να δουν τι θα γίνει στο μέλλον.
Η Τόρτης επέστρεψε στο μεταξύ, φαίνεται να είναι εντάξει. Αν έχεις κάποια ενημέρωση, Χαράλαμπεν, μας λες. Ετοιμάζει η ομάδα της CSKA Μόσχας με τον αριθμό 65 την Μαρίνα Κισκόνεν και με τον αριθμό 27 την Μαράγια Αλεξίεβα. Μάλιστα, διπλή αλλαγή ετοιμάζονται, ετοιμάζει μάλλον ο Σεργέι Λαβρεντιέφ. Και μας ενημερώνει σχετικά και για την παίχτρια που θα την καταστήσει την Φρίτα, μας είπε νωρίτερα η Μαρία Παναγιώτου. Αν είναι κάτι νεότερο μάλλον για την κατάσταση της Τόρτης, αν είναι όλα καλά. Γιατί πέρασε... Έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, φαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει. Ωραία. Αυτό είναι θετικό. Σίγουρα το αρνητικό είναι για την Χριστίνα Φρίτα, η οποία περιμένουμε να αντικατασταθεί με τόσο λίγο από την Μαρία Παναγιώτου. Θα είναι η πρώτη αλλαγή αναγκαστική για τις Ladies. Η Lockwood στο άκρο σε αυτή την φάση. Lockwood κρατάει μπάλα. Η εξαιρετική σήμερα Lockwood, μία assist και ένα goal. Νόμιζα σε δύο παλεύει. Για το πλάγιο Ιωάννου Lockwood εκεί, Ιωάννου βγάζει την σέντρα, δεν υπάρχει όμως καμία στην περιοχή. Τόρτης πήγε να βάλει πίεση και κάνει φάουλ και θα έχουμε μάλλον αλλαγές. Τις δύο προαναγγείλαμε για την CSKA. Προχωρεί όπως βλέπω η Γιάνκοβιτς. Στην θέση της λοιπόν η Αλέξεβα. Στην θέση όπως είπαμε της Γιάνκοβιτς. Η άλλη αλλαγή στο πινακάκι δεν δούλεψε. Επιθετικός, η Κοζιρένκο αποχωρεί. Και μπαίνει στο παιχνίδι η Κισκόνεν. Για την ώρα η Φρίτα φαίνεται να συνεχίζει. Δεν ξέρω αν θέλουν να περιμένουν ακόμη λίγο στον Απόλλωνα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει ακριβώς με την Φρίτα. Μακρύνει η Λέστερ προς το μέρος της Φρίτα. Παίρνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα η Χάκμαν. Η Λέστερ ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο μάτς. Η Lockwood φωνάζει ότι είναι ελεύθερη στο άκρο. Η Λέστερ έψαξε την Μύροβα στο άλλο άκρο. Πρόσδομαι να σιγουρευτούμε. Αβράμου αφήνει η μπάλα πλάγιο για τις Ladies. Με τον χρόνο βεβαίως να κυλά υπέρ τους. Έχουν αυτό που τόσο πολύ θέλουν. Το προβάδισμα για πρώτη φορά στο μάτς. Κάνοντας και ανατροπή μάλιστα. Μύροβα πάει να γυρίσει προς τη Lockwood. Η μπάλα είναι πλάγιο υπέρ της CSKA. Νίκοβα έριξε την μπαλά μπροστά. Κίσκονεν. Σμύρνοβα γύρισε προς τα μέσα.
Η Αμπράμο έβγαλε άμυνα. Πλάγιο για την Τσέσκα. Μιασνίκοβα. Ανδρέα. Καλά να πες, ακούζουμε. Η Φονσέκα θα πάρει την θέση της Κριστίνα Φρίντα, αν είδα σωστά. Ωραία, μας ενημερώνει για την αλλαγή όταν και εφόσον γίνει. Μπέα Φονσέκα, Μπιατρίς Φονσέκα, όπως είναι το πλήρες όνομά της, απόκτημα του καλοκαιριού από την Πορτογαλία. Τρέχει η Φρίντα στο μεταξύ, βάζει μπάλα μπροστά, δέχεται πίεση και σφυρίζεται φάουλ της Φρίντα. Προφανώς για να μην ρισκάρει κάτι σοβαρό σε τραυματισμό, ο Μπιόρκε Γκρέντ θα αποσύρει την σκόρερ του. Τώρα της κατέβασε αλλά πήγε σε αντίπαλη μπάλα. Σκόνεν γύρισε προς τα μέσα, έβγαλε η Λέστερ, η Βίσκον διορθώνω. Ποστεβά βγάζει έξω, είναι η Γκόρτον, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Έβγαλε άμυνα, εξαιρετική η Τόρτις. Η Χάκμαν στην Τόρτις ή τέλος πάντων στην Ρίγκς, ήταν και οι δύο εκεί. Κατοχή όμως πανέρχεται στα πόδια παιχτριών της Τσέσεκα. Η Λέστερ βγάζει εξαιρετική άμυνα, κερδίζει και φάουλ και πολύτιμο χρόνο για την ομάδα της. Στο 76ο λεπτό. Η αλλαγή θα γίνει τώρα. Αποχωρεί λοιπόν η Κριστίνα Φρίτα. Μπιατρίς Φονσέκα Μπία θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Δείχνει αρκετά συγκινημένη, αυτό που νομίζω μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο Χαραλαμποτσάλοπης που είναι πιο κοντά, η Φρίντα κατά την αποχώρησή της. Περισσότερο νομίζω είναι συγκινημένη και δακρύζει για το γεγονός ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στο υπόλοιπο του παιχνιδιού, Ανδρέα. Ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, η προσπάθεια προς τα μέσα. Βγαίνει έξω η μπάλα τώρα και η Τόρτις προσπαθεί να ελευθερωθεί. Σμύρνοβα όμως επιμένει. Σμύρνοβα πάει πλάγια. Προσπαθεί να βρει τον τρόπο για την σέντρα. Τη συνεχίζει, βάζει πίεση. Τόρτις πέφτει. Baldwin. Και κερδίζει και φάουλ στη συνέχεια από την επιμονή της Τσερνομύρδινα. Εδώ η Σμύρνοβα, η σέντρα σούτ της όπως βγήκε, η Baldwin είχε την παραστή κατοχή της, έβαλε το πόδι Τσερνομύρδινα, φάουλ για την κίπερ της Apollon Ladies. Η Μπία, όπως είναι το παρατσούκλι της Φονσέκα, πήρε θέση στην κορυφή, εκεί που έπαιζε δηλαδή μέχρι πρότινος η Κριστίνα Φρίντα. Συνεπώς δεν αλλάζει κάτι τακτικά για τις ladies. Εξαιρετική ενέργεια της Λέστερ, στην Τόρτις και τώρα βγαίνει πάσα προς την Μυρωβά. Πάει η Σλοβάκη διεθνής για το τελείωμα της, όμως δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Βλέπετε που πήγε η μπάλα. Ανδρέα. Εδώ η Χμύροβα. Λοιπόν, Χαράλαμπες, ακούσουμε. Πρέπει να κρατήσει περισσότερο την μπάλα στα πόδια τη η ομάδα των Apollon Ladies. Να μην κάνει ενέργειες όπως αυτή, δηλαδή να δίνει την ευκαιρία στην CSKA να κρατάει την μπάλα και να ψάξει το δεύτερο γκολ. Ναι. Το κύριο ζήτημα είναι αυτό. Σε καμία στιγμή να μην παραδώσει έλεγχο. Ενώ έχει επιλογή προφανώς να μην το κάνει στην αντίπαλό της, να κερδίσει χρόνο, να μην της επιτρέψει να ανανεώσει επιθέσεις. Μια ρή πίεση προφανώς θα φέρει μια φάση αποτέλεσμα και με τίποτα δεν θέλουν να το
έχουν αυτό στις ladies. Μια μακρινή πάσα τώρα, καθαρίζει η Λέστερ. Υπάρχει όμως αναφορά με την Πόστεβα να δίνει στην Κόρτον. Την σταματάει η Λέστερ. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, Χαράπε. Η Λέστερ διεκδικεί και αυτή τον τίτλο της MVP. Της MVP μαζί και στα δύο παιχνίδια. Ναι, εξαιρετική η Λέστερ. Δεν είναι μόνο σε αυτά. Είναι η παίκτρια που ξέρουμε, γνωρίσαμε στις ladies. Σταθερή, εξαιρετική και πολύ καλή στο αμυντικό κομμάτι, βοηθάει και πάρα πολύ οργανωτικά. Η Ρίξ θα απομακρύνει για τις ladies. Έβαλε την κόντρα εκεί, αλλά δεν έφερε κάτι η Φοντσέκα. Απομακρύνει εδώ η Λέστερ. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο στο μεταξύ της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Αντίστροφα μετράμε για την ολοκλήρωσή του. Το προβάδισμα είναι υπέρ των ladies, όμως πρέπει να προσέχουν διπλά και τριπλά πλέον. Έρχεται και η κούραση και σίγουρα η πίεση θα ανεβαίνει από την Τσέσκα. Θυμίζουμε ότι η νικήτρια ομάδα προκρίνεται στο δεύτερο γύρο. Προκριματικό γύρο, δεύτερη φάση προτιμάτε. Όπου εκεί σε διπλούς αγώνες θα καθορίσει ποια ομάδα θα προκριθεί στην φάση των ομίλων του Champions League. Είναι διαφορετικό τρόπο φέτος. Είναι πολύ σημαντικό να προκριθεί σε δεύτερη φάση η ομάδα των Apollon Ladies. Το έχει ξανακάνει, έχει φτάσει μέχρι και στις 32, αλλά με τον τρόπο που θα διεξαχθούν οι ομίλοι είναι ένα παράσημα από μόνο του. Εδώ ένα μακρινό σουτ. Ο κίνδυνος υπήρχε, ωστόσο ευτυχώς για τις ladies ήταν άστοχο. Τσερνομύρδινα εδώ το σουτ. Πήρε κάπως περίεργη τροχιά, χαμηλώνοντας απότομα η μπάλα. Πέρασε εκτός, ο Ντρέι Μπόλτουιν έτοιμη να δώσει συνέχεια. Λέστερ υποπίεση τώρα γυρίζει την Μπόλτουιν. Πάει να βάλει η Γκόρτον και αυτή η πίεση μπάλα κατέληξε στην Τόρτις. Και μπροστά τρέχει η Χμίροβα. Κατοχή και πάλι στη πόδια παιχτριών της Τσέσκα. Σμύρνοβα βγάζει δεξιά στην Πλέσκοβα. Τι δοκιμάζει να αλλάξει παιχνίδι. Ήρθε αριστερά η Γκόρτον, στο δεξιάκρο πήγε να αγωνιστεί. Άλλη παιχνίδια που πέρασε νωρίτερα σήμερα, ενώ δέχεται και τα συγχαρητήρια η Μαρία Ιωάννου για την άμυνα που έβγαλε εδώ, που της έφερε και φάουλ. Μποχαράλαπε, κάτι ζήτησες το λόγο. Ναι, αλλαγή. Η Μαρία Παναγιώτου θα περάσει τώρα στην θέση της Τόρτης. Μάλιστα. Πάμε νωρίτερα για τη Μαρία Παναγιώτου. Έκανε και ντεμπούτο στο Champions League. Και το μέλλον μπροστά της 16χρονη παίκτρια των Apollon Ladies. Μια Σνίκοβα έτοιμη για την εκτέλεση αυτού του φάουλ για την Τσέσκα. Για να δούμε. Ανδρέα Παριστήλη, Μαρία Ιωάννου, Τόρτις κατεβάζουν την Πόστεβα. Να δούμε τη Σμύρνοβα. Τσερνομύρδινα ανοίγει πιο δεξιά στην Πλέσκοβα. Πάει κεντρικά, Τσερνομύρδινα, κόβουν τις ladies, ακούμε Χαράλαμπε. Εκεί η Ελένη Γιάννη ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Όταν μάθεις ποια θα την καταστήσει, ενώ βγαίνει σέντρα η
Baldwin μαζεύει, μας ενημερώνει σχετικά. Θα την καταστήσει η Ελένη Γιάννου. Πέρασε και αυτή τη δύσκολα αφού προερχόταν από σοβαρό τραυματισμό, 27χρονη Κυπρία. Πάω στη μεσαία γραμμή και μαζί πολύτιμος χρόνος που κερδίζουν οι ladies με 5 λεπτά να απομένουν στο ρολόι. Ανδρέα. Σ' ακούμε, Χαραλάμπε. Άλλαξαν την αλλαγή, θα πάρει τη θέση της τραυματίας τόρτης η Ελένη Γιάννου. Η Μαρία Παναγιώτου περιμένει και θα περάσει σε πολύ λίγο στο αγωνιστικό. Μάλιστα, η Γιάννου λοιπόν στην θέση της τόρτης. Έδωσε και αυτή ότι είχε και δεν είχε. Βγαίνει από την άλλη μεριά με τα πόδια της διαιτητού αφού ήταν πιο κοντά στην πλάγια γραμμή. Την απέναντι στο γήπεδο λοιπόν η Γιάννου βοηθήσει και αυτή στην μεσαία γραμμή. Εκτελείται το φάουλ προς τη μεριά της Χμύροβα, αλλά δεν ήταν κοντά εκεί που ήταν η παίκτρια του Απόλλωνα. Πέρασε η μπάλα, καταλήγει στα χέρια της Τοντούα. Στα γρήγορα θέλει να δώσει συνέχεια αυτή, βρίσκει στην διαιτητή η μπάλα. Διαμαρτύρονται από τον πάγκο της ρωσικής ομάδας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν υπάρχει πλεονέκτημα υπέρ μιας ομάδας, πρέπει να πιστεύετε σε αυτήν που είχε την κατοχή. Όπως και έγινε με ελεύθερο διαιτητή. Μια Σνίκοβα με την μπάλα, η Γιάννου της βάζει πίεση. Δεν περνάει η πάσα της, πλάγιο για η Τσέσκα. Μια Σνίκοβα έριξε την μπάλα, βγήκε άμυνα από την Αμπράμο. Η σέντρα προς την περιοχή, εδώ υπάρχει κίνδυνος. Η Λέστερ σηκώθηκε, έκανε την κεφαλιά, έδωσε στην Ρίξ. Η Θεχμύροβα τρέχει και η Γιάννου να βάλει πίεση και αυτή ψηλά. Το ίδιο έκανε και η Φοντσέκα. Κατεβάζει η Χμύροβα. Λόκουτ πάει να περάσει. Δεν υπάρχει παράβαση. Μια Σνίκοβα πήρε η Γιάννου. Με τη μία στη Λόκουτ. Πήγαμε για το 1-2. Ήταν κάπως βιαστική κίνηση την Λόκουτ. Γιάννου. Συστάσει στον πάγκο της ρωσικής ομάδας για να καθίσουν οι παίχτριες. Ακούσατε και εσείς τις παρατηρήσεις από την τέταρτη διαιτητή. Ελένη Μαρία Ιωάννου έδωσε πάσα τώρα προς τα με προϋποθέσεις. Η Lockwood κοιτάει προς την περιοχή, είναι η Χμύροβα. Πάει πλάγια να εξοικονομήσει όσο περισσότερο χρόνο γίνεται. Είμαστε στο 28ο λεπτό. Σωστή κίνηση από την Lockwood. Να εξοικονομήσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί για την ομάδα της. Δεν υπάρχει λόγος για ρίσκα. Ενώ είναι έτοιμη να περάσει και η Μαρία Παναγιώτου, θα πάρει την θέση της Lockwood. Πλάγιο εκτελέστηκε στο μεταξύ. Αλλαγή που γίνεται τώρα. Η Lockwood, η δεύτερη σκόρερ της Apollon Ladies, αποχωρεί, παίρνει στο παιχνίδι η Μαρία Παναγιώτου. Εδώ η 16χρονη. Ανδρέα, 4 λεπτά ο χρόνος των αθυστερήσεων. Ευχαριστούμε, Χαραλάμπη, για αυτή την ενημέρωση. 5 για την ολοκλήρωση του μάτς και την πρόκριση της Apollon Ladies. Χμύροβα
πτώση. Και φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τις Apollon Ladies. Ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας η εξέλιξη αυτή. Με τη Χμήροβα να αναλαμβάνει η ίδια την εκτέλεση. Έχουμε δει αρκετά τι μπορεί να κάνει από στημένη φάση η Χμήροβα. Και να είναι η κατάληξη, το κέρδος είναι δεδομένο για τις ladies. Όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε τη συμπλήρωση των 90 λεπτών της κανονικής διάρκειας. 4 λεπτά θα είναι ο επιπρόσθετος χρόνος. Λέστερ και Βίσκο είναι στη μεσαία γραμμή, κοντά τους και η Αμπράμο, δεν προωθούνται, εκτελεί Χμήροβα, λίγο έξω, πολύ καλή εκτέλεση. Ήθελε όμως, να δούμε εδώ, λίγα μέτρα πιο κάτω, η αλήθεια είναι. Ξεκίνησε λοιπόν ο χρόνος των καθυστερήσεων να μετράει. Σέντρα προς την περιοχή, βγάζει Βίσκο εκτός, τρέχει η Λέστερ και παίρνει, δίνει την πάσα μπροστά, το πλάγιο είναι για τις Ρωσίδες. Εκτελέστηκε, προσπαθούν και αυτές να βάλουν το γκολ που θα στείλει το μάτς στην παράταση. Η σέντρα προς την περιοχή, βγάζει άμυνα η Παναγιώτου, αλλά επανέρχεται ενώ υπάρχει offside. Baldwin κάλυψε, αλλά υπάρχει corner. Να μαρτύρονται για offside του Απόλλωνα. Το βλέπουμε. Από αυτό το replay φαίνεται να είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχει offside. Η Τσερνομίρτινα ήταν μπροστά. Corner για τη Τσέσκα. Τη Σμύρνοβα στην εκτέλεσή του. Αντιμετωπίζει πρόβλημα, ωστόσο, και είναι στο έδαφος, αν είδα σωστά, η Χάκμαν. Όχι, δεν είναι η Χάκμαν. Η Ελένη Γιάννου είναι. Εδώ το... Η φάση νωρίτερα και το ότι ζήτησαν επίμονα offside οι παιχτρίες του Απόλλωνα. Περνάει για λίγο εχθές η Ελένη Γιάννου. Καθώς σταμάτησε το μάτς και έπρεπε να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συμπληρώθηκαν τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά θα κρατήσει ακόμα περισσότερο η διαιτητής. Σμύρνοβα θα εκτελέσει το corner για την Τσέσκα. Τελεί, αλλά δεν απομακρύνεται. Baldwin, εκεί υπάρχει φάουλ στην θεματοφύλακα των Ladies και σφυρίζεται. Κίτρινη κάρτα τώρα στην Ογκουένε, μάλλον για διαμαρτυρία, όχι για το φάουλ που γίνεται στην Baldwin. Και εδώ υπήρχε φάουλ, συνέχεια πάνω στη Λέστερ. Όλο όμως είναι, δόθηκε πρώτα, είναι αυτό επάνω στην Baldwin και την χτυπάει η Σερομίρτινα. Το βλέπετε, χωλένει και αυτή από τη σύγκρουση. Τελέστηκε το... Φάουλ, η κατοχή όμως ήταν στη Τσέσκα, τώρα είναι ξανά στις Ladies. Γιάννου στην Χάκμαν, αυτή με βαθιά παλιά, ψάχνει τη Φονσέκα, για να δούμε. Προλαβαίνει και βγαίνει η Τοντούα. Απομάκρυνε την μπάλα. Τσερνομίρτινα, στην Σμύρνοβα. Σταματάει Βίσκο. Πάσα της όμως δεν ήταν καλή, μακρινή πάσα τώρα, η Λέστερ καθαρίζει σε άλλη μια φάση, η Ελένη Γιάννου βρήκε την μπάλα στη συνέχεια.
Πάσα προς τη Σμύρνοβα, δεν προλαβαίνει. Εκτός η μπάλα, πλάγι ο Γιάννης Λέιτης. Στα τελευταία δευτερόλεπτα των λεπτών που προσθέθηκαν για καθυστέρηση των τεσσάρων. Τελειώσαν. Να δούμε πόσο θα κρατήσει. Αλλά στην Τοτούα, η οποία δίνει στην Μιασνίκοβα. Σταματάει η Μαρία Ιωάννου. Πήγε να ψάξει, αλλά δεν βρήκε. Στην πίκτρια της πιο μπροστά. Χμύροβα, ξανά Μαρία Ιωάννου. Χμύροβα δεν πήρε. Μιασνίκοβα. Γκουένε. Σερνομύρτινα, γύρισε πίσω στη Σμύρνοβα. Τελευταία δευτερόλεπτα στο μάτς. Το σουτ, την μπάλα έξω. Και κάπου εδώ θεωρώ το τεχνίδι τελειώνει. Αυτό γίνεται, οι ladies είναι στον επόμενο γύρο, κερδίζοντας τον τελικό τη Τσέσκα. Υπέρβαση στην υπέρβαση για τα κορίτσια του Απόλλωνα. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτή την μεγάλη νίκη με ανατροπή και την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών. Είχαν να αντιμετωπίσουν πρώτα την Dynamo Minsk, ομάδα με μεγαλύτερο budget, στη συνέχεια το μεγαθύριο CSKA. Τα κατάφεραν, κέρδισαν και τις δύο και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση ως πρώτες βεβαίως του ομίλου και ως νικήτριες στον μεγάλο τελικό. Θυμίζουμε, στο 32 πήραν προβάδισμα η Τσέσεκα με τη Μιασνίκοβα. Ισοφάριση από την Φρίτα στο 31 λεπτό. Στο 66 η Lockwood μετά από assist της Τόρτης έκανε το 2-1. Μεγάλη νίκη και μεγάλη πρόκριση για τις ladies, οι οποίες πλέον ανανεώνουν το ντεβού του στην Ευρώπη. Βλέπουμε εδώ το γκολ της Φρίτα. Στο πρώτο μέρος για το 1-1 είχε προηγηθεί το γκολ των Ρωσίδων, θυμίζουμε. Και στη συνέχεια η σέντρα της Χάκμαν, πήρε την μπάλα η Τόρτης, γύρισε προς τα μέσα. Η Lockwood που είχε assist στο πρώτο γκολ έκανε το 2-1 και έστειλε τις ladies στην επόμενη φάση, στην δεύτερη φάση του UEFA Champions League, προκριματική, με την κλήρωση στις 22 Αυγούστου, διπλή νοκάουτ αγώνες στις 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου, με τη ρεβάντς στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, και εάν προκληθεί από εκεί θα είναι στους ομίλους της διοργάνωσης, που είναι και ο μεγάλος στόχος και προφανώς είναι εκπληκτικό το τι θα έχει πετύχει μέχρι σε εκείνο το σημείο η Apollon Ladies. Στις 32 έχει προκριθεί, είναι στην ουσία, βλέποντας τις ομάδες, κάτι κοντά σε αυτό που πέτυχε η πρόκριση. Σίγουρα επηρεασμένες από την άλλη οι παίχτριες της CSKA. Είναι πολύ μεγάλη η πρόκριση. Ακούμε ήχο, έχει κάποιο ρεπορτάζ σύντομα έτοιμο ο Ανδρέα Χαραλαμποτσαλούπης, να τον ακούσουμε. Έχουμε κοντά μας την Μαρία Ιωάννου. Μαρία, σπουδαία νίκη, σπουδαία πρόκριση, με ανατροπή. Η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, με πάθος που το ήθελε πολύ, ήμασταν εμείς. Θεωρώ ότι μας αξίζει και η Κύπρος πρέπει να είναι περήφανη για αυτήν την μεγάλη επιτυχία μας. Ήσασταν outsider και στα δύο παιχνίδια. Ωστόσο, βάσει της εικόνας και προσωπικής άποψης, ήσασταν η καλύτερη ομάδα. Θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο φαβορεί outsider δεν μπορεί να το κρίνει οποιοδήποτε. Μπορεί αυτό να μας ευνόησε και λίγο, γιατί ίσως να μας υποτίμησαν. Θεωρώ ότι η εικόνα στο γήπεδο μιλά μόνη της. Και κρατάμε το αποτέλεσμα. Αύριο θα γνωρίζετε αντίπαλο. Ανεξαρτήτου αντιπάλου, πιστεύετε ότι μπορείτε να μπείτε στους ομίλους? Θεωρώ ότι όποιος και να είναι ο αντίπαλος μας,
αποδείξαμε αυτά τα δύο παιχνίδια ότι εμείς παλεύουμε με πάθος. Θέλουμε πάρα πολύ την νίκη και όπως είπαμε στα αποδυτήρια πριν βγούμε για το παιχνίδι, δεν θα πούμε we can do it and we can win. We will win. Θα νικήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ανδρέα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ναι, να δοκιμάσουμε να έχουμε και τον καθοδηγητή αυτής της προσπάθειας. Είναι πίσω σου, τον βλέπω. Σου δίνω χρόνο να πάει να το βρεις. Είναι ακριβώς πίσω σου. Λοιπόν, ακούσαμε τη Μαρία Ιωάννου. Είπε και για τον ετικέτα βαγορή που είχε η αντίπαλη και οι δύο. Οι δύο σήμερα, αλλά πέτυχε αυτό που φάνταζε ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της νέας μορφής που είχε η διοργάνωση, το UEFA Champions League γυναικών. Για πρώτη φορά, όπως είπαμε πολλάκι, υπάρχουν ομίλοι. Στους ομίλους θα συμμετέχουν 16 ομάδες. Εάν το συγκρίνουμε με τις προηγούμενες χρονιές, στην ουσία οι ladies έχουν ήδη προκριθεί στους 32, όπως είχαν φτάσει πολλές φορές. Το ζήτημα είναι να έρθει η φάση η παρακάτω. Ακούσουμε τον Χαράλα Ποτσαλουπή. Το έχουμε κοντά μας τον τεχνικό των Απόλλων Ladies. Coach, amazing win, very important victory. Yeah, thank you so much. The players did amazing work today. We had a game plan that they was followed in every detail. We changed our formation, we changed our way to style to play, but we did it and we did it really good together. So I'm really proud of the players today. Do you believe Apollon Ladies can take the ticket for the group stage on Champions League? Yeah, of course. It's going to be difficult. We play against a really strong team like today against Moscow, but we show with the fighting spirit and Apollon heart we can make it. Okay, thank you. Enjoy your night. Thank you very much. Κατευθυσιασμένος ο τεχνικός των Apollon Ladies. Αξίζαμε την τελευταία ερώτηση, τον ρωτήσαμε κατά πόσον πιστεύει η Ανδρέα ότι μπορεί η ομάδα του να μπει στους ομίλους του Champions League. Παίζουμε με πολύ δυνατές ομάδες όπως τη σημερινή. Σίγουρα μπορούμε να τα καταφέρουμε και περιμένουμε την κλήρωση για να δούμε τον επόμενο μας αντίπαλο. Για το σημερινό παιχνίδι ήμασταν προσιλωμένοι κόντρα σε μια δύσκολη ομάδα. Παλέψαμε, κάναμε αυτά που είπαμε στο στρατηγικό πλάνο και στο τέλος πήραμε την πρόκληση. Σας ευχαριστούμε, Χαράραμπε. Ευχαριστούμε για την καλή δουλειά απόψε. Και με πλάνα από τους πανηγυρισμούς από τις παίχτριες του Απόλλωνα που συνεχίζουν στην Ευρώπη και σίγουρα λογικό να υπάρχουν πλατιά χαμόγελα και σίγουρα η επιτυχία αυτή σημαίνει πάρα πολλά για τις ίδιες και για το κυπριακό ποδόσφαιρο στις γυναίκες. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στη συνέχεια για τις ladies και με πρόκριση στους ομίλους που θα είναι κάτι το ιστορικό. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα στην ουσία που γύρισε η μέρα, 22 Αυγούστου η κλήρωση. Οι αγώνες θα είναι 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου, οι πρώτοι αγώνες, είναι διπλοί αγώνες, νοκάουτ δηλαδή, 8-9 Σεπτεμβρίου η ρεβάνς. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας από το Τσίριο στάδιο. Ήταν έτσι γεμάτο το μενού αυτές τις μέρες από ποδόσφαιρο γυναικών. Ξανά συγχαρητήρια στις Apollon Ladies, από μένα τον Ανδρέα Οδυσσέως και όσα παιδιά εργάστηκα για να έρθει κοντά σας αυτή η περιγραφή και η μετάδοση. Να έχετε ένα όμορφο υπολείπαρη βραδιάς και καλό ξημέρωμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Με προϋποθέσεις για να δούμε. Φρίτα ζυγίζει, κάνει το σουτ, δεν προλαβαίνει. Φρίτα είναι και πάλι στην περιοχή. Φρίτα δεν είναι. Μύροβα εκτελεί, η μπάλα στο δοκάρι από κοντά, δεν μπορεί. Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Καλή ενέργεια της Λέστερ στην Ρίξ και αυτή στην Φρίτα. Τα περιοχή εξαιρετική, Φρίτα δοκιμάζει απευθείας, αναγκάζει σε εξαιρετική απόκρουση την Τοντούα. Πώς και μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Φτέγα. Πάει να βάλει μπλοκ η Baldwin, η μπάλα σταματάει. Το corner, κεφαλιά, μπάλα στο δοκάρι από κοντά, goal για την Τσέσκα. Μετά το goal που δέχθηκε, για να δούμε τώρα την πάσα που βγαίνει για την Φρίντα. Που βγαίνει τέτα τέτ, Φρίντα, το σουτ, η μπάλα στα δίκτυα, 1-1. Που είναι το Ζιρέγκο με την μπάλα τώρα, φάουλ θα κάνει η Χάκμαν. Τώρα παίρνει Lockwood.
και στα γρήγορα ψάχνει την Φρίτα, όπως έγινε και στο γκολ. Για να δούμε τώρα, Φρίτα στην περιοχή, Φρίτα ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα και πέφτει και μαζεύει το. Για να δούμε τώρα την Κόρτον που δοκιμάζει το σουτ, έριχνε επικίνδυνο, δεν κράτησε πολύ και στη συνέχεια γίνεται μια νέα προσπάθεια όμως. 2016, η Φρίτα τώρα είναι μέσα στην περιοχή, εξαιρετικά, λίγο έξω. Και ξανά η Χάκμαν τώρα γεμίζει, για να δούμε από κοντά μπορεί να κάνει κάτι, το γύρισμα παράλληλο, από κοντά, μέσα! Γκολ για τις Ladies, προβάδισμα για... Προς την περιοχή, βγάζει άμυνα η Παναγιώτου, όλα επανέρχεται ενώ υπάρχει offside. Baldwin κάλυψε, corner για την Τσέσκα. Τελεί, αλλά δεν απομακρύνεται, Baldwin, εκεί υπάρχει φάουλ στην θεματοφύλακα.